σας μέρα, καλώς ήρθατε. 10 ακριβώς. Αν ανοίξατε τώρα την τηλεόρασή σας, πολύ θα θέλαμε να σας τα πούμε εμείς. Αλλά φοβάμαι ότι μας τα έχουν πει ήδη οι άλλοι. Όχι μόνο σε εσάς, τα έχουν πει και σε εμάς. Τα έχουν πει και στους ανθρώπους εκείνους που πέρασαν τη νύχτα τους ή πέρασαν πολλές ώρες χθες ακίνητοι στη Βόρεια Ελλάδα μέσα σε ένα δρόμο που μπλόκαρε από την κακοκαιρία, από τα χιόνια. Και θα τα δούμε όλα τα θέματα αναλυτικά. Θα δούμε αν ο καιρός σήμερα θα σταθεί σύμμαχός μας και θα βοηθήσει στο να περάσουμε όμορφα Χριστούγεννα ή αν έρχεται καινούριο κύμα κακοκαιρίας και από πότε. Θα μας τα πει αναλυτικά η Χριστίνα Ισούζη. Περιμένουμε και τις μαρτυρίες τις δικές σας. Να μας πείτε δηλαδή τι συμβαίνει στην περιοχή που μας παρακολουθείτε, με SMS ή με ένα μήνυμα στο Twitter και μια φωτογραφία την οποία και εμείς θα μεταδώσουμε. Να μιλήσουμε όμως τώρα με τον Σταύρο τον Ιωαννίδη, ο οποίος είναι στην Εγνατία Οδό, κινείται δηλαδή στο σημείο που δεν ξέρω ακόμη αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι οδηγοί μέχρι και αυτή την ώρα σε παραδρόμους ή σε παλιές εθνικές οδούς στην περιοχή, Σταύρε. Καλημέρα, Βόμπη. Πράγματι βρισκόμαστε πάνω στην Εγνατία Οδό. Υπάρχουν επόμενοι εγκλωβισμένοι οδηγοί, υπάρχουν σημεία της Εγνατίας τα οποία δεν προλαβαίνουν τα μηχανήματα να ανοίξουν τον δρόμο. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε. Συγκεκριμένα στην Εγνατία, στο κομμάτι από Κοζάνη προς Γρεβενά, στην Καλακνιά, εκεί εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα. Καθώς τα συνεργεία δεν προλαβαίνουν να καθαρίσουν τον δρόμο, φυσάει πολύ δυνατός άνεμος και έτσι από τα ανεμοσούρια κλείνει αμέσως μόλις περάσουν τα μηχανήματα. Εκεί είχαμε και τη μεγαλύτερη ταλαιπωρία για χιλιάδες οδηγούς από χθες το απόγευμα, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν για περισσότερες από 6 ή 9 ώρες άλλοι. Καθώς δεν είχαν αλυσίδες, μάλιστα έχασε τη ζωή του και ένας άνθρωπος όταν σταμάτησε με το αυτοκίνητό του να δει τι συμβαίνει μπροστά, επειδή είχαν σταματήσει και άλλοι οδηγοί. Mm-hmm. Και εκεί μια ταλίχα έχασε τον έλεγχο λόγω του παγωμένου δρόμου. Έπεσε πάνω στον άνθρωπο, τον σκότωσε και τραυμάτισε τους υπόλοιπους επιβάτες του αυτοκινήτου. Τα πράγματα πρέπει να σου πω, Πόπη, τα φαινόμενα μάλλον έχουν υποχωρήσει στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα. Η κίνηση στους δρόμους φυσικά γίνεται με αλυσίδες σε όλο το οδικό δίκτυο της Δυτικής Μακεδονίας αλλά και σε πολλά μέρη της Κεντρικής Μακεδονίας χρειάζεται αλυσίδες, ιδιαίτερα στα ορεινά και σε υψόμετρο άνω των 300 μέτρων, όπου εντοπίζονται αρκετά προβλήματα. Είχαμε καθυστερήσεις στους δρόμους σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου, καθώς ορισμένοι οδηγοί δεν είχαν μαζί τους αντιολυσιστικές αλυσίδες και ακινητοποιούσαν τα οχήματά τους. Πάντως θα λέγαμε ότι αυτή τη στιγμή τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται στην Κοζάνη. Μάλιστα. Λοιπόν, Άνω τελεία, Σταύρε. Να μιλήσουμε και με έναν από τους ανθρώπους που βίωσαν αυτή την ταλαιπωρία, την απίστευτη ταλαιπωρία που διήρκησε ώρες σε κάποιες περιπτώσεις και για αρκετούς δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν έχει τελειώσει ακόμη. Είναι ο κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος, ήσασταν κι εσείς ένας από τους εγκλωβισμένους, κύριε Παπαδόπουλε. Κυρία Ζαβανίδου, καλημέρα. Μόλις έχουμε απεγκλωβιστεί, ήμασταν αποκλεισμένοι από χθες τις 3 ώρα το απόγευμα. Για πείτε μας λοιπόν τι συνέβη, κύριε Παπαδόπουλε. Αν καταρχάς γνωρίζατε, αν είχατε ειδοποιηθεί, αν είχατε αλυσίδες μαζί σας. Είχαμε ειδοποιηθεί, είχαμε και αλυσίδες, γιατί ακούσαμε και ότι φταίμε και εμείς ως οδηγοί. Και αλυσίδες είχαμε, αλλά ορισμένα επικαθούμενα έχουν διπλώσει στο δρόμο επάνω. Το αποτέλεσμα να έχει κλείσει η συγκοινωνία, φυσούσε φοβερός αέρας, ανεμοσούρια. Μας είχε σκεπάσει όλο το βράδυ, ευτυχώς είχαμε καύσιμα, μπορέσαμε, ξημερώσαμε, τηλέφωνα στην αστυνομία, στο 100, στην πυροσβεστική, δεν απαντούσε κανένας. Ήμασταν μέσα στον κάμπο μόνοι, έρημοι. Ευτυχώς τώρα το πρωί μας απεγκλωβίσανε, έχει μία ώρα περίπου, ούτε μία ώρα, μισή ώρα περίπου, που έχουμε απεγκλωβιστεί. Μόλις τώρα δηλαδή καταφέρετε καθοδόν σας, πετυχαίνουμε, επιστρέφετε τώρα σπίτι σας. Ναι, έχω φτάσει στον προορισμό μου αυτή τη στιγμή. Δόξα τω Θεώ, το περάσαμε κι αυτό. Και άλλο κακό να μην σας βρει και εσάς και τους υπόλοιπους, αλλά σε ποιο σημείο. Όλος ο κόσμος καλά να είναι. Σε ποιο σημείο λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε, κινητοποιηθήκατε εσείς? Να μην βιώσει τέτοιο πράγμα. Σε ποιο σημείο κινητοποιηθήκατε εσείς χθες? Είχαμε κινητοποιηθεί στην παλιά εθνική οδό Κοζάνης Γρεβενών μεταξύ Βατερού και Καλαμιάς. Να ρωτήσω. Ναι, είχε μπροστά σας σουρά αυτοκινήτων, είχαν σταματήσει άλλοι οδηγοί. Μπροστά και πίσω. Ένα πανδαιμόνιο, δεν μπορείτε να φανταστείτε, άλλο το να το βιώνετε και άλλο το να σας το περιγράφουν. Πρόσβαση, λωρίδα για να έρθουν οχήματα να σας βοηθήσουν ή για να περάσουν εκχυενοστικά υπήρξε? Δεν υπήρχε τίποτα, κυρία Ζαμπανίδου. Ένα άσπρο πράγμα, ένα σεντόνι, ένα λευκό τοπίο, τίποτε άλλο. Τίποτε άλλο. Και όταν επικοινωνήσατε με αστυνομία, με τις αρχές και τους είπατε ότι έχετε εγκλωβιστεί, τι απάντηση πήρατε? Δεν σήκωνε κανείς το τηλέφωνο. Χτυπούσε το τηλέφωνο και δεν το σήκωνε κανείς. Δεν μπορώ να καταλάβω. Σε ποιες υπηρεσίες επιχειρήσατε να πάρετε χθες? Στο 100, στο 100. Και προσπαθούσατε, πότε επικοινωνήσατε μαζί τους? Όλο το βράδυ, όλο το βράδυ. Και δεν το σήκωσε ποτέ κανείς? Κατηλημένο και δεν το σηκώνει κανείς. Γιατί ήταν πολλές οι κλήσεις που δέχονταν μάλλον, ε? Ίσως και αυτό, ίσως και αυτό. Και πότε έφτασε βοήθεια σε εσάς λοιπόν? Τώρα έχει μισή ώρα περίπου. Που έφτασε, δηλαδή από ένα αυτοκίνητο που μπροστά
ξεμπλοκάραμε και φύγαμε. Εσείς μέσα στο αυτοκίνητο που είχατε την οικογένεια, πόσα άτομα ήσασταν? Τρία άτομα, εγώ και η σύζυγός μου και το παιδί μου. Το παιδί σας πόσο χρονών, κύριε Παπαδόπουλε? 14. Και πώς βγάλατε τη νύχτα? Ευτυχώς είχατε καύσιμα, μας είπατε. Είχα καύσιμα μέσα στο αυτοκίνητο, δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα, δεν μπορούσαμε να κινηθούμε. Ήταν πολλά αυτοκίνητα τα οποία είχαν μείνει και από καύσιμα. Άστα να πάνε. Δηλαδή, κύριε Παπαδόπουλο, για να καταλάβουμε, συνειδητοποιήσατε κάποια στιγμή ότι είσαστε αβοήθητοι όλοι οι άνθρωποι εκεί στη μέση του πουθενά και εγκαταλείψατε κάθε προσπάθεια να σωθείτε? Ακριβώς, και δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μας εγκαταλείψαν όλο το βράδυ και ξεκίνησαν το πρωί την επιχείρηση. Το πρωί όταν ήρθανε σε εσάς, τι σας είπανε? Τι να πούνε, και αυτοί πάλι είναι. Τώρα μας ειδοποιήσανε, τώρα μπορέσαμε και ήρθαμε. Τι να πεις. Τέλος, καλό, όλα καλά. Λάθος συμπεριφορά από τους υπόλοιπους οδηγούς υπήρξε, κύριε Παπαδόπουλε? Γιατί ίσως και καμιά φορά κάνουμε και εμείς πράγματα που σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να γίνονται. Να κλείνουμε λωρίδες ασφαλείας, να βγαίνουμε χωρίς αλυσίδες σε περιοχές που χιονίζει. Ίσως ορισμένοι οι οποίοι ταξιδεύουν σε περιοχές σαν τις δικές μας εδώ πάνω της Βόρεια Ελλάδος να μην είναι μαθημένοι και στο χιόνι και δημιουργήθηκαν αυτά τα προβλήματα. Δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν, αλλά ο καιρός είναι τέτοιος που πρέπει να είσαι προετοιμασμένος κατάλληλα. Οι οδηγοί μεταξύ σας επικοινωνούσατε? Υπήρχαν άνθρωποι που χρειάστηκαν βοήθεια? Οι κοντινοί, ναι. Όσοι ήμασταν κοντά, επικοινωνούσαμε. Υπήρχαν άνθρωποι που χρειάστηκαν βοήθεια εκεί, άνθρωποι που δεν είχαν καύσιμα για να περάσουν όλη τη νύχτα με ανοιχτή μηχανή? Ναι, μπήκαμε στα αυτοκίνητα του ενός. Ήρθαν στα αυτοκίνητα το δικό μου, αρκετοί. Λίγο-λίγο να σταθούν. Μια ώρα ένας, μια ώρα ο άλλος. Μπορέσαμε και ξημερώσαμε, δόξα τω Θεώ. Και είμαστε καλά. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την επικοινωνία. Και να... Σας ευχαριστώ, κυρία Τσαπανίδου. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα σε όλο τον κόσμο. Και σε εσάς το ίδιο, κύριε Παπαδόπουλε. Να μιλήσουμε με μία ακόμη κυρία, με την κυρία Πατμά που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ήσασταν κι εσείς εγκλωβισμένοι. Σε ποιο σημείο θα μας πείτε, παρακαλώ? Ναι. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Εμείς είχαμε εγκλωβιστεί 100 μέτρα πριν από την έξοδο πάνω στην Εγνατία για Κοζάνη. Ήταν να φτάσουμε 5 και 4 και στις 5 παρα 20 σταμάτησε το αυτοκίνητο και δεν μπορούσαμε να κουνηθούμε καθόλου. Λίγο πριν την έξοδο δηλαδή. Ναι, ναι. Μετά από περίπου 4 ώρες καταφέραμε να βγούμε στον παλιό δρόμο για να πάμε από εκεί πέρα, γιατί ήταν η απόσταση 10 λεπτά όπως σας λέω από το προορισμό μας. Αλλά και εκεί πέρα κλειστήκαμε για τις υπόλοιπες 6 ώρες. Μέχρι που στο τέλος μας είπαν ότι έχει ξανανοίξει η Εγνατία και μπορέσαμε να γυρίσουμε πίσω, αποκλειθήκαμε στα χιόνια ξανά και τελικά φτάσαμε 8.30 το πρωί στο προορισμό μας. Κυρία Πατμά, τι έφταιξε και εγκλωβιστήκατε μέσα στην Εγνατία λίγα μέτρα πριν την έξοδο? Ήτανε ο χιονιάς τόσο δυνατός, υπήρχαν άλλα αυτοκίνητα σταματημένα πιο μπροστά, τι έγινε ακριβώς? Χωρίς να μου αρέσει να κατηγορώ, μιας και έληξε πολύ όμορφα αυτή η κατάσταση εφόσον είμαστε όλοι υγιείς, αλλά υπήρχαν πολλά προβλήματα με αυτοκίνητα που δεν χρησιμοποιούσαν αλυσίδες. Η τροχιά τους άφηνε να περνάνε χωρίς αλυσίδες, ενώ υπήρχαν άλλα οχήματα όπως το δικό μας λεωφορείο. Ήμασταν μέσα 62 άτομα, σκεφτείτε, σε ένα λεωφορείο 50 ατόμων. Αυτό γιατί, πώς ξεκίνησε το λεωφορείο, το δρομολόγιο? Ξεκίνησαν δύο λεωφορεία. Ένα παρατέταρτο, όπως είναι κανονικά το δρομολόγιο, για ένα Κοζάνη. Και επειδή ήταν πολλοί φοιτητές, μπήκε και ένα δεύτερο στις παραδέκα. Όμως, όταν φτάσαμε εκεί πέρα και αποκλειστήκαμε, δεν είχε την υπομονή το ένα λεωφορείο να περιμένει ο οδηγός του ενός λεωφορείου και είπε ότι ίσως γυρίζω για άνεμα στους επιβάτες ή κατεβείτε και μπείτε στο άλλο λεωφορείο που θα φτάσει μέχρι Κοζάνη. Οπότε τα παιδιά κατέβηκαν 14 άτομα από το άλλο λεωφορείο και μπήκαν στο ήδη πλήρες δικό μας. Και ήταν όρθιοι μέσα στο τουριστικό λεωφορείο, μέσα στο λεωφορείο του ΚΤΕΛ? Ναι, ήταν όρθιοι. Σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ? Ναι, 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 62 άτομα είμαστε. Χωρίς νερό, χωρίς τροφή φυσικά. Είχαμε ήδη ζητήσει να μας φέρουν νερό. Κάποια στιγμή μετά από πολλές εκκλήσεις ήρθαν 24 μπουκάλια για τα 62 άτομα. Και περάσατε όλη τη νύχτα σας δηλαδή εκεί, μέσα στα χιόνια, μέσα σε ένα λεωφορείο με αρκετούς όρθιους, ανάμεσα στα καθίσματα? Ναι, και πολλοί είχαμε ξεκινήσει όπως και εγώ από Πάτρα και κλείσαμε 24 ώρες για να φτάσουμε στο προορισμό μας. Ακούγεστε καταβεβλημένοι, ακούγεστε απογοητευμένοι ή είναι ιδέα μου, κυρία Πατμά? Ακόμα ταξιδεύω για την ακρίβεια. Πηγαίνω στο τελικό προορισμό μου τη Φλόρινα και είμαι ακόμα στο δρόμο.
Και καλό κουράγιο να έχετε και άλλο κακό να μην σας βρει που λένε. Να έχετε καλό καιρό στο δρόμο σας. Μας είπατε ότι υπήρχαν περιπολικά της αστυνομίας που... Υπήρχε και η τροχέα, αν και στο τηλέφωνο ήταν πάρα πολύ δύσκολο να επικοινωνήσουμε μαζί τους. Αλλά ήταν και πολύ δύσκολη η κατάσταση, δεν ξέρω αν φταίει μόνο αυτό, αλλά γενικότερα υπήρχε αρκετή ασυνεννοησία, γιατί και με την πυροσβεστική δεν μπορούσαμε να βγάλουμε άκρη, περνούσαν τα χιονιστικά δίπλα μας και δεν μας βοηθούσαν, γιατί λέγανε ότι υπάρχουν πιο επίγουσες καταστάσεις. Για την ακρίβεια, χαριτολογώντας, ένας μας είπε, αφού δεν έχετε παιδιά, οι φοιτητές αντέχουν. Υπήρχαν άτομα που χρειάστηκαν βοήθεια ανάμεσά σας? Ευτυχώς όχι. Ήμασταν όλοι μια χαρά, αλλά ήταν αρκετά δύσκολη η κατάσταση, δεδομένου ότι δεν είχαμε πρόσβαση ούτε σε νερό. Μάλιστα. 14 μπουκάλια για 62 άτομα. Μικρά μπουκαλάκια νερό. Αυτά ήταν ό,τι βρήκατε για να περάσετε το βράδυ. Κυρία Πατμά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα εμείς στο σημείο να δούμε το Σταύρο τον Ιωαννίδη, να τον δούμε, να ακούσουμε και το ρεπορτάζ, να μας πει σε ποιο σημείο βρίσκεσαι εσύ, Σταύρε, τώρα και τι συμβαίνει εκεί. Όπου βρισκόμαστε πάνω στην Γνατία Οδό, στον δρόμο Γιάκο Ζάνη. Είμαστε σε ένα από τα μπλόκα, όπως μπορείτε να δείτε, όπου η τροχέα προειδοποιεί τους οδηγούς πως αν δεν έχουν αντιολισθητικές αλυσίδες δεν μπορούν να συνεχίσουν από εδώ και πέρα. Είμαστε δηλαδή λίγο μετά τη Βέρεια, στο πρώτο ουσιαστικά μπλόκο, όπου η αστυνομία παραπέμπει τους οδηγούς είτε στο επαρχιακό δίκτυο, είτε αν έχουν αλυσίδες τους επιτρέπει να συνεχίσουν. Πρέπει να σου πω βέβαια, Πόμπι, πως από εδώ και πέρα πολύ δύσκολα τα αυτοκίνητα μπορούν να φτάσουν είτε στην Φλόρινα είτε στην Κοζάνη, και αυτό διότι έχει κλείσει, είναι ακόμα κλειστή μάλλον, η Εγνατία Οδός στο ύψος της Καλαμιάς, εκεί όπου υπάρχουν ακόμη εγκλωβισμένα αυτοκίνητα. Πριν από λίγο πέρασαν γκρέιτερ τα οποία προσπαθούν να προσεγγίσουν το σημείο για να συμβάλλουν στην διάνοιξη του δρόμου, κάτι που είναι πολύ δύσκολο βέβαια γιατί ο αέρας είναι πολύ ισχυρός και τα ανεμοσούρια μαζεύουν χιόνι στο δρόμο, μόλις περνούν δηλαδή τα συνεργεία. Αμέσως μετά πάλι κλείνει ο δρόμος. Υπάρχουν πολλά προβλήματα βέβαια και στους επαρχιακούς δρόμους. Δηλαδή, όσοι οδηγοί επιλέξουν το επαρχιακό δίκτυο, πρέπει να γνωρίζουν ότι ενδεχομένως θα συναντήσουν μεγάλη ταλαιπωρία, καθώς κλείνει κατά διαστήματα το ορεινό επαρχιακό δίκτυο της Δυτικής Μακεδονίας, με αποτέλεσμα και εκεί να παρατηρούνται ουρές. Να δώσουμε και μια χρηστική πληροφορία, καθώς χθες το αεροδρόμιο Μακεδονία είναι κλειστό, θα λέγαμε, δεν πραγματοποιήθηκαν πτήσεις. Σήμερα παρόλα αυτά θα λειτουργήσει κανονικά, θα γίνουν όλες οι προγραμματισμένες πτήσεις. Μάλιστα, μισό λεπτό κατά λίγο, Σταύρε, σε παρακαλώ να μιλήσουμε τον κύριο Ματθαίου. Είναι διευθυντής διαχείρισης της Εγνατίας Οδού. Καλημέρα σας, κύριε Ματθαίου. Καλημέρα σας. Η ερώτηση είναι πώς ένας δρόμος όπως η Εγνατία, ένας καινούριος δρόμος δηλαδή, έφτασε να κλείσει χθες. Και να εγκλωβιστούν τόσοι άνθρωποι και να μείνουν αβοήθητοι εκεί για τόσες ώρες. Ναι. Καταρχήν δεν έμειναν για ώρες αβοήθητοι. Αμέσως εδώ με τη συνδρομή της πολιτικής προστασίας μπήκαν λεωφορεία και τους απεγκλωβίσαμε το κατά δυνατόν γρηγορότερο. Απλά να ξέρετε ότι οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν εδώ από χθες μέχρι και πριν από λίγη ώρα ήταν ιδιαίτερα αντίξωες. Χιονοθύελα με ανεμοσούρια που ήταν αδύνατο να εργαστούμε. Προσπαθούσαμε απεγνωσμένα όλη τη νύχτα να βγάλουμε, να αποχιονίσουμε το κομμάτι αυτό που έχει. Κύριε Ματθαίου, δεν σας ευνηδίασε ο καιρός ωστόσο. Υπήρχε προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ημέρες πριν. Προφανώς υπήρχε. Ήμασταν καθόλου έτοιμοι. Ετοιμότητα υπήρξε από την πλευρά τη δική σας. Είχαν βγει συνεργεία, ήταν χιονιστικά στις θέσεις τους, ήταν αλάτια στους δρόμους. Οι εργαζόμενοι όλοι στις θέσεις τους, γιατί ακούμε και για επισχέσεις εργασίας. Όχι. Τέτοια φαινόμενα σε αυτό το καιρό δεν επιτρέπονται και ούτε συνέβησαν. Και εμείς έχουμε υποστεί μειώσεις στους μισθούς μας, ιδιαίτερα δυσβάσταχτες, και όμως είμαστε ξενυχτισμένοι πολλές ώρες. Mm-hmm. Απλά ο καιρός πραγματικά ήταν, έχει εδώ δίπλα μου τώρα που είμαι στο μέτωπο, γύρω στο ένα μέτρο χιόνι. Αυτό σημαίνει εγκλωβισμό οχημάτων. Mm-hmm. Και αυτό σημαίνει απεγνωσμένο ότι πρέπει να μπορέσει να εργαστεί. Πριν από λίγο οι καιρικές συνθήκες γίναν λίγο καλύτερες και δεν φυσάει και δεν χιονίζει. Και έρχονται όλα τα μέτωπα εδώ για να αποχιονίσουμε. Πόσες ώρες μείναν εγκλωβισμένοι μέσα στην Εγνατία Οδό οδηγοί, κύριε Ματθαίου? Όχι πάνω από 2 ώρες. Μέσα στην Εγνατία Οδό, όχι πάνω από 2 ώρες. Αμέσως σας λέω και εγώ, χθες το απόγευμα. Αυτή την ώρα δεν υπάρχει κανένα στην Εγνατία? Κανένας. Ο δρόμος είναι ανοιχτός. Οδηγός. Υπάρχουν εγκλωβισμένα αυτοκίνητα, σας είπα και πριν, οι οδηγοί τους ή οι επιβάτες τους έχουν μεταφερθεί με τη φροντίδα της πολιτικής προστασίας τοπικά σε ξενοδοχεία.
στην Πτολεμαϊδα και στην Κοζάνη. Αυτή τη στιγμή ο κλάδος από Γιάννενα προς Θεσσαλονίκη λειτουργεί κανονικά. Κύριε Μαθαίου, να ρωτήσω κάτι. Δεν γνωρίζετε ότι σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινομένων μπορεί να μην μπορείτε να τα βάλετε με τον καιρό? Δεν έπρεπε λοιπόν να έχει ληφθεί μια άλλου τύπου μέρημνα, να απαγορευτεί η κίνηση στο σημείο εκείνο σε όσους δεν έχουν αλυσίδες, για παράδειγμα? Γιατί ακούμε από ανθρώπους που την πάτησαν και εγκλωβίστηκαν για ώρες ατελείωτες, πριν από λίγο φύγανε να πάνε στα σπίτια τους, ότι δεν τους εμπόδισε κανείς να μπουν στο δρόμο, είτε είχαν αλυσίδες είτε δεν είχαν. Σε αυτό, κοιτάξτε, δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι για να κρίνουμε και να απαγορεύουμε την κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο. Εμείς δίνουμε την πληροφορία. Την κυκλοφορία έχει δικαίωμα να την απαγορεύει ή να την επιτρέπει μόνο η τροχέα. Είχατε προειδοποιήσει εσείς ότι μπορεί να έχουμε τέτοια φαινόμενα? Βεβαίως είχαμε προειδοποιήσει. Όταν τα αντιληφθήκαμε, βεβαίως αμέσως ειδοποιήσαμε. Όχι, εκ των προτέρων εννοώ. Είχατε ειδοποιηθεί ότι έχετε ακραία φαινόμενα στην περιοχή? Η Εγνατία Οδός έχει αρκετή κυκλοφορία. Μέχρι να κλείσει ο δρόμος στον κόμβο για να τους εκτρέπουν και να τους απαγορεύουν, δυστυχώς μεσολαβεί ένα διάστημα που κάποια αυτοκίνητα ήδη έχουν περάσει. Αυτοί λοιπόν που είχαν περάσει εγκλωβίστηκαν. Μιλάμε για 1000 αυτοκίνητα ωστόσο, έτσι? Πώς? Μιλάμε για μεγάλο αριθμό, εκατοντάδες αυτοκίνητα. Όχι, λιγότερα από 100 αυτοκίνητα. Εκεί γύρω στο 100 είναι, δεν ξέρω ακριβώς το νούμερο, 102. Τώρα τι συμβαίνει στην περιοχή? Κινούνται κανονικά όλα ή είναι ακίνητα τα πάντα? Όχι. Μπαίνει κανείς σε Εγνατίο αυτή την ώρα ή όχι? Αυτή τη στιγμή στην κατεύθυνση από Θεσσαλονίκη προς Γιάννενα η κυκλοφορία γίνεται κανονικά μέσω της Εγνατίας Οδού μέχρι τον κόμβο Κύλων στην Κοζάνη. Μετά εκτρέπεται μέσω της παλιάς Εθνικής Οδού που περνάει μέσα από την πόλη και ξαναμπαίνει στην Εγνατία Οδό στον κόμβο Καλαμιάς μετά από 12 χιλιόμετρα. Μάλιστα. Έχετε καταλήξει σε συμπεράσματα έτσι ώστε να μην ξαναδούμε τέτοιες καταστάσεις, κύριε Μαθαίου? Τώρα είμαστε στο πεδίο της μάχης. Τα συμπεράσματα θα βγουν και αυτά κάποια στιγμή. Θα μιλήσουμε και στους φίλους τους οδηγούς όπως πιστεύω χρειάζεται, αλλά όχι αυτή τη στιγμή. Πιστεύω δηλαδή ότι η ώρα είναι να δουλέψουμε τώρα. Έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο στην Εγνατία Οδό, δεδομένου ότι είναι και καινούριος δρόμος? Έτσι, τμηματικά δίνεται σιγά σιγά στην κυκλοφορία. Αυτή τη στιγμή ολόκληρη είναι σε κυκλοφορία, 670 χιλιόμετρα. Έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο, έχει αποκλειστεί ο δρόμος στο παρελθόν? Όχι. Είναι δυστυχώς η πρώτη φορά. Εκτιμάτε ότι ο σχεδιασμός για έκτακτα φαινόμενα ήταν ο σωστός μέχρι στιγμής? Ήταν επαρκής. Απλά σας λέω και πάλι, τα φαινόμενα είχαν ιδιαίτερα σφοδρή ένταση. Μάλιστα. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Μαθαίου. Θα σας αφήσω να βγάλετε και τα υπόλοιπα αυτοκίνητα εκεί από το σημείο που εξακολουθούν και είναι. Ο κύριος... Ευτυχώς δεν υπάρχουν άνθρωποι ακόμη. Ο κύριος Γκράβας όμως ήταν ένας από αυτούς που πέρασε πολλές ώρες μέσα στο αυτοκίνητό του, εγκλωβισμένος μαζί με το γιο σας, κύριε Γκράβα. Μας ακούει ο κύριος Γκράβας? Ναι, σας ακούω. Καλημέρα σας. Ήσασταν εγκλωβισμένος μαζί με το γιο σας, μαζί με το παιδί σας? Ακριβώς, από τις 10.30 χθες το πρωί. Μέσα στην Εγνατία Οδό ήσασταν ή σε παράδρομο? Όχι, στην Εγνατία Οδό, στο ύψος του... πώς λέγεται το μέρος? Καλαμιά. Μείνατε εγκλωβισμένος για 2 ώρες, όπως μας είπε ο υπεύθυνος διαχείρισης. Ξέρετε, κυρία μου, δεν μείναμε 2 ώρες εγκλωβισμένοι. Φύγαμε 7 η ώρα το βράδυ, θα μας πήραν ελπιστηριοφόρα και λεωφορεία. Μας πήγαινε σε μια καφετέρια στα Κύλα και από εκεί κατά τις 12 μας πήγαινε σε ξενοδοχείο στην Πτολεμαϊδα. Πόσες ώρες λοιπόν ήσασταν εγκλωβισμένος, κύριε Γκράβα? Βάλτε, κυρία μου, από τις 10.30 μέχρι τις 12 το βράδυ, πόσο είναι? Είναι ολόκληρη ημέρα. Ακριβώς. Είναι ώρες ατελείωτες. Και καμία σχέση δεν έχει με χρονικό διάστημα 2 ώρων, όπως ακούσαμε. Όχι, ξέρετε, ο κύριος. Πώς πέρασε το διάστημα αυτό, κύριε Γκράβα? Τι βοήθεια δεχτήκατε, τι είδατε να γίνεται έτσι στην κατεύθυνση της βοήθειας? Τίποτα, από μία ανευθυνότητα, τίποτα άλλο. Να σας πω και κάτι άλλο. Εκεί στα Κύλα που μας πήγανε, γνωρίσαμε ένα παιδί που γεννούσε από Γιάννενα, από Θεσσαλονίκη. 6 ώρα πέρασε τα διόδια του Πολυμήλου. Το απόγευμα. Πλήρωσε διόδια να πάει πού? Αφού ήταν κλεισμένη η Εγνατία εδώ. Γιατί βάζετε τον κόσμο μέσα? Κύριε Γκράβα, να σας ρωτήσω εγώ αν ήσασταν εσείς σωστά εφοδιασμένος με τα πάντα για να αντιμετωπίσετε πολύ κακό καιρό σε έναν αυτοκινητόδρομο. Αν δηλαδή είχατε επίγνωση του τι κάνετε, που πηγαίνετε, αν είχατε μαζί σας αλυσίδες, αν ξέρετε να τις χρησιμοποιείτε, αν οδηγήσατε στο παρελθόν σε χιόνια, άρα μπορείτε να αντιμετωπίσετε τέτοια κατάσταση. Βεβαίως και έχω οδηγήσει και σε χιόνια και αλυσίδες είχα μαζί μου. Αλλά δεν ήξερα ότι θα συναντήσω αυτά τα καιρικά φαινόμενα και αυτή την αναοργανωσιά του κράτους.
Ευθύνες οι οδηγοί είχαν, κατά την άποψή σας. Ήσασταν εκεί, βλέπατε τι συνέβαινε. Οι οδηγοί τι εννοείται, οι ταλιγέδες, οι γεωταχύδες, ποιοι. Οι οδηγοί των αυτοκινήτων, όσοι βρίσκονται στο σημείο. Όταν σταματάει ένα αυτοκίνητο, ότι από πίσω γίνεται μια ώρα 10 χιλιόμετρα. Ποιος θέλει και σταματάει το πρώτο αυτοκίνητο, το δεύτερο. Η υπεύθυνη της Εγνατίας. Οι υπεύθυνοι που επιτρέπουν, λέτε, την κίνηση σε ανθρώπους χωρίς να ξέρουν πού τους στέλνουν. Ακριβώς. Ακριβώς. Και σήμερα ακόμα είμαστε εγκλωβισμένοι. Δεν σημαίνει ότι είμαστε, πήγαμε στις δουλειές μας, σε ένα ξενοδοχείο στην Τολεμαΐδα είμαστε. Πότε και θα φύγετε από εκεί, λέτε, πότε θα πάρετε το αυτοκίνητό σας να φύγετε, τι ενημέρωση έχετε, τι σας λένε. Τίποτα, κυρία μου, περιμένουμε, τίποτα. Τίποτα. Είμαστε εδώ στο ξενοδοχείο και περιμένουμε. Να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν κοντά μας και θα ξαναμιλήσουμε. Αν έχετε κάτι νεότερο, επικοινωνούμε και μας τα μεταδίδετε κι εσείς. Να είστε καλά και καλή υπομονή. Καλό κουράγιο να ευχηθώ. Πάμε ξανά στο Σταύρο τον Ιωαννίδη να δούμε τι άλλα προβλήματα σημειώθηκαν στη Βόρεια Ελλάδα από την χιονόπτωση και τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Έχουμε Σταύρο και χωριά τα οποία δεν έχουν ακόμη ρεύμα. Έτσι είναι, Πόπη, πολλά χωριά. Έχουμε αναφορές για χωριά τα οποία βρίσκονται στο νομό Λάρισας, έξω από την Καρδίτσα, στο Μουζάκι. Χωριά τα οποία έμειναν για αρκετές ώρες χωρίς ρεύμα. Χθες το βράδυ, για ένα διάστημα, μείναν χωρίς ρεύμα και χωριά στην Ήπειρο. Γενικά είναι πάρα πολλά τα προβλήματα. Έχουμε πολλές φορές στους δρόμους δίπλους ανταλίκες κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μεγάλες ουρές από οδηγούς που περίμεναν να περάσουν. Είχαμε προβλήματα και στη Θεσσαλονίκη, στο ορεινό δίκτυο της Θεσσαλονίκης. Και εκεί από αυτοκίνητα τα οποία εγκλωβίστηκαν στο δρόμο. Τώρα τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία έχουν υποχωρήσει, σταδιακά υποχωρούν. Το πρόβλημα παραμένει στην δυτική Μακεδονία, κυρίως σε Κοζάνη, Φλόρινα, Καστοριά, όπου και τα σχολεία φυσικά θα παραμείνουν κλειστά σήμερα. Εκεί εστιάζονται τα περισσότερα προβλήματα. Αυτή τη στιγμή στην Εγνατία Οδό, όπως είπαμε, η κίνηση γίνεται με δυσκολία στην Κοζάνη. Χρειάζονται απαραίτητες αλυσίδες από το σημείο που βρισκόμαστε. Και πέρα φυσικά από τη Βέρεια δηλαδή και προς την υπόλοιπη Εγνατία Οδό χρειάζονται αλυσίδες. Είναι απαραίτητες για να συνεχίσουν τα οχήματα. Θα σε αφήσουμε να συνεχίσεις το δρόμο σου και θα σε δούμε και λίγο παρακάτω. Έτσι θα σε συναντήσουμε ξανά στη διαδρομή σου. Εμείς ανεβαίνουμε προς το παρόν μέχρι την Πάρνηθο για να δούμε και γύρω από την Αθήνα χιόνι. Λίγο διαφορετικό αφού δεν έχουμε προβλήματα εκεί. Έχουμε Γιώργο Τσελίκα. Ναι. Δεν έχουμε λέω προβλήματα εκεί γύρω από την Αθήνα. Να το δούμε το χιόνι μόνο. Μέσω για να περάσουμε λίγο καλύτερα τα Χριστούγεννα στην περίπτωση τη δική σου, λέω. Λοιπόν, είμαστε 1050 υψόμετρο με το ράμι αυτή τη στιγμή. Είναι όλα... Δεν μας ακούει καλά ο Γιώργος από ό,τι καταλαβαίνω. Έπεσε και η γραμμή. Εντάξει, θα μιλήσουμε με την Άννα την Βλαχοπαναγιώτη για να μας πει τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Διότι τα προβλήματα, μην νομίζετε, δεν σταματούν μόνο στο Βορρά. Συνεχίζονται και στις υπόλοιπες περιοχές. Αν και στην Κρήτη, Άννα, μόλις μου στέλνουν μηνύματα τώρα στο Twitter και μου λένε ότι έχουν ήλιο, βγήκαν και τα σύννεφα. Η Χριστίνα Σούζου θα μας δώσει αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού στα επόμενα λεπτά της ώρας. Τυχερή. Τυχερή στην Κρήτη. Τυχερή στην Κρήτη, βέβαια. Στην υπόλοιπη Ελλάδα τι γίνεται. Έχω την αίσθηση ότι στην υπόλοιπη Ελλάδα τα προβλήματα είναι μικρότερης εντάσεως, αλλά όχι ασήμαντα βεβαίως. Να ξεκινήσουμε από την περιοχή της Φθιώτιδας. Από τα ξημερώματα έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία για τα μεγάλα οχήματα, δηλαδή τις νταλίκες, τα φορτηγά και τα λεωφορεία, στην παλαιά Εθνική Οδό Λαμίας Λάρισας, στο κομμάτι από το Δομοκό προς το Δρούγο. Το σημείο αυτό έχει κατεύθυνση προς Λάρισα και αντίθετα. Ενώ σε αυτό το κομμάτι η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο για τα γιοταχή και αυτά με αλυσίδες. Να συμπληρώσω στο ρεπορτάζ του συναδέλφου του Σταύρου του Ιωαννίδη αναφορικά με τα χωριά που εχθές το βράδυ έμειναν στο σκοτάδι και συνεχίζουν και σήμερα το πρωί να μην έχουν ρεύμα, ότι πρόκειται για 20 χωριά του Δήμου Αργυθέας στην Καρδίτσα. Νωρίς το πρωί αποκαταστάθηκε το πρόβλημα σε 8 χωριά του Δήμου Μουζακίου που αντιμετώπιζαν το πρόβλημα. Δεν έχει ρεύμα μόνο ένα χωριό εκεί, το Ανθοχώρι. Παραμένει όμως το πρόβλημα σε 15 χωριά της Κόνιτσας και του Δελβινακίου, αλλά και σε 9 χωριά των Τζουμέρκων. Νωρίτερα στο Sky ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΔΕΗ, ο κύριος Στεριώτης, δήλωσε ότι τα συνεργεία εργάζονται έτσι ώστε μέχρι το απόγευμα να αποκατασταθεί η βλάβη. Τώρα, από νωρίτερα έχει αρχίσει να χιονίζει στην Μαλακάσα. Είχαμε και ένα αυτοκίνητο το οποίο αναποδογύρισε χωρίς ωστόσο να αναφερθούν τραυματισμοί. Αλυσίδες χρειάζονται στη λεωφόρο Πάρνηθος από το ύψος του Τελεφερίκ και πάνω. Έχουμε για δεύτερη μέρα διακοπή της κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Αθαμανίου Θεοδόρια να στη θέση στα
Σταυρός στην Άρτα. Αλυσίδες βεβαίως σε πάρα πολλά σημεία του ορεινού και επαρχιακού οδικού δικτύου σε όλη την κεντρική Ελλάδα. Ενώ δεν υπάρχουν προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, το μόνο δρομολόγιο που δεν εκτελείται είναι το τοπικό δρομολόγιο Πρίνου Καβάλα. Μάλιστα. Από προχθές αποκλεισμένοι και στο Δήμο Ζήτσας, στα ορεινά χωριά της Υπήρου μας ενημερώνουν τηλεθεατές. Ο Κυθερώνας επίσης έχει χιόνια και τα Βίλια δεν είναι μόνο η Πάρνηθα γύρω από την Αθήνα. Κάθε φορά μας το στέλνει τον πυρηνικό φίλος από τα Βίλια, έχετε δίκιο. Χριστίνα δεν στέλνει και μια φωτογραφία όμως να δούμε. Στέλνει, έχει στείλει πολλές φορές και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Επίσης μας ενημερώνετε, μας θυμίζετε και πολύ καλά κάνετε ότι και πέρσι το Δεκέμβρη η Εγνατία έκλεισε στα Γιάννενα, στα Ιωάννινα, για μέρες μάλιστα από τις βροχοπτώσεις. Ακόμη και σήμερα, ακόμη και αυτή την εποχή κλείνει πολύ συχνά για έργα συντήρησης και κατασκευής. Μας ενημερώνουν φίλοι που κινούνται στην περιοχή. Και πέρσι το Μάρτιο, μας θυμίζει κάποιος άλλος φίλος, είχε κλείσει η Εγνατία. Στο μεταξύ, πολλοί αναρωτιέστε και λέτε γιατί δεν φωτίζουμε περισσότερο και τις ευθύνες των οδηγών που ξεκινούν μέσα σε έντονα φαινόμενα καιρικά να μπουν σε έναν αυτοκινητόδρομο ή να κινηθούν κάπου που υπάρχουν χιόνια, χιονοπτώσεις, το έχει στρώσει για τα καλά, χωρίς να ξέρουν να οδηγούν σε χιόνια ή χωρίς να έχουν πάνω τους αλυσίδες, χωρίς να έχουν στο αυτοκίνητό τους αλυσίδες. Δίκιο έχετε. Και εμείς πρέπει να εκπαιδευτούμε και εμείς πρέπει να είμαστε πολύ υπεύθυνοι, αλλά και κάποιος πρέπει να μας δείξει, να μας υποδείξει πού πρέπει να μπούμε και πού όχι. Στο μεταξύ, καιρός. Επειδή το χιόνι δεν είναι μόνο πρόβλημα, είναι και ομορφιά, αυτό είναι από το Μέτσοβο. Η προηγούμενη ήταν από το Πάπιγκο, από τα Ζαγοροχώρια. Και τι άλλο έχουμε, Μέτσοβο πάλι. Και αυτό το Μέτσοβο. Είναι ωραία, η πανοραμική του Μετσόβου που έχει πολύ χιόνι. Και να δούμε τι θα γίνει και από τώρα. Ο καιρός μας, ναι. Για την Κρήτη που είπε προηγουμένως ο φίλος ότι έχει ήλιο, σε ορισμένες περιοχές έχει βροχή, σε ορισμένες έχει ήλιο, νωρίτερα είχε και καταιγίδες. Ωστόσο, αυτά τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και θα σταματήσουν το βράδυ και κυρίως αύριο. Βροχές στη Δυτική Ελλάδα έχουν σχεδόν σταματήσει τα φαινόμενα, το ίδιο και στα βορειοδυτικά εκεί που είναι το πρόβλημα Κοζάνη κτλ. Συνεχίζεται η κακοκαιρία. Λιγότερο ήταν τα φαινόμενα στα ανατολικά και ότι έτσι και στην Αττική έχουμε βροχή, χιονόνερο στα πιο βόρεια και χιόνι στα γύρω ορεινά της Αττικής και αυτό μέχρι αργά το απόγευμα που θα εξασθενήσουν τελείως τα φαινόμενα και θα περιοριστούν στα βόρεια και ανατολικά. Οι άνεμοι έχουν σήμερα, πρέπει όποιος κινείται μέσα στο Αιγαίο, θα πρέπει να επικοινωνεί με τα κατατόπους λιμεναρχία γιατί υπάρχουν απαγορευτικά, 8 με 9 μποφόρ επομένως. Και να σας πω ότι και το Σάββατο αύριο ασθενή φαινόμενα στα ανατολικά και νότια που γρήγορα θα περιοριστούν στα Δωδεκάνησα και θα σταματήσουν. Σε γενικές γραμμές λοιπόν ο καιρός. Αύριο θα είναι αρκετά καλός, ισχυρός παγετός στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Δεν φεύγουμε χωρίς αλυσίδες. Καλά, έχω γίνει πολύ γραφική από την αρχή της εβδομάδας. Δεν το είναι λέω αυτό. Ναι. Στην αμμογραφική, αλλά γραφική πρέπει να τα λέμε και εμείς. Γι' αυτό το λέω. Και συνέχεια, διότι εντάξει, οι αλυσίδες δεν κάνει κόπο να την έχεις, ρε παιδί, μέσα. Αλυσίδα δεν κάνει κόπο να την έχεις. Επίσης, οφείλουμε να ξέρουμε να τη βάζουμε. Δεν το συζητώ αυτό. Το να οδηγούμε όμως τα χιόνια δεν οφείλουμε να το ξέρουμε, διότι είμαστε σε μια χώρα που δεν χιονίζει κάθε μέρα. Εγώ για παράδειγμα δεν ξέρω να οδηγώ στα χιόνια. Ακόμη και να έχω αλυσίδες στο αυτοκίνητο, θα δυσκολευτώ πολύ να τις βάλω, θα με βοηθήσει κάποιος να υποθέσω. Δεν θα ξέρω να οδηγώ καλά. Ναι. Άρα περιμένω από την πολιτεία να μου πει: μπορείς να κινηθείς με ασφάλεια εδώ, εσύ που δεν ξέρεις. Ή κορίτσι μου, τράβα σπίτι σου, άστο για μια άλλη φορά. Και αν έχεις ανάγκη, πάρε με ένα δημόσιο μέσο. Ναι, όχι εγκλωβίσω. Είναι απολύτως σωστό. Μόνο αυτό σωστό λέω, τίποτα. Λοιπόν, είπαμε για το Σάββατο. Επίσης, να σας πω ότι θα εξασθενήσουν οι άνεμοι αύριο πια. Οπότε θα αποκατασταθούν και οι θαλάσσιες συγκοινωνίες από απόψε τη νύχτα, ίσως στο Αιγαίο μέσα. Την Κυριακή, ημέρα των Χριστουγέννων, και σύμφωνα με τα καινούργια στοιχεία, αργά το απόγευμα προς το βράδυ θα βρέξει στη Δυτική Ελλάδα, θα χιονίσει στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα, ίσως και εκεί στα βορειοδυτικά να έχουμε λίγο χιονόνερο ή χιόνι. Δυτική Μακεδονία και την Κεντρική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα θα κυλήσει η ημέρα των Χριστουγέννων με πώς θα γυρίσουμε Δευτέρα πίσω για να δουλέψουμε ξανά Τρίτη. Τρίτη θα είμαστε ξανά εδώ μαζί σας. Ωραία, ναι, βέβαια. Την Δευτέρα λοιπόν συνεχίζονται οι βροχές στη Δυτική Ελλάδα, την Νότια, προς την Κρήτη. Και Κυκλάδες, Πελοπόννησο, φαίνεται να μην έχουν ιδιαίτερα φαινόμενα οι υπόλοιπες περιοχές της χώρας μας. Ο παγετός θα συνεχιστεί, το κρύο θα συνεχιστεί και επίσης θα συνεχιστούν και οι άνεμοι, οι βόρειοι, οι ανατολικοί, βορειοανατολικοί. Συγγνώμη, πάτησα λάθος. Μισό, με συγχωρείτε. Δεν πειράζει, δεν συμβαίνουν αυτά. Ναι, εδώ ναι, μισό. Λοιπόν, η άνεμη Κυριακή και Δευτέρα, την Κυριακή μέχρι 7 μποφόρ, τη Δευτέρα να ξέρετε ότι τόσο στο Ιόνιο όσο και στο Αιγαίο είναι πιθανόν οι άνεμοι να φτάσουν τα 8 μποφόρ, δεν δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα, ίσως σε κάποιες μικρά πορθμία, κάτι τέτοιο, μάλιστα, να έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, θα σε ξαναδώ στη διάρκεια της εκπομπής, άρα δεν σου εύχομαι ακόμα καλά Χριστούγεννα.
Χιόνι και νερό. Και αστραπές και βροντές κατά περιοχές. Ακούσατε. Εκεί όμως που χθες άστραψαν και βρόντιξαν τα πάντα ήταν στο Υπουργικό Συμβούλιο. Το γιατί, ποιοι υπουργοί διαφώνησαν μεταξύ τους και ποια στάση κράτησε ο Πρωθυπουργός θα μας τα πει σε λίγο ο Χρήστος ο Κούτρας. Θα έχουμε και τον Νεκτάριο Νότη να μας μιλήσει και για το οικονομικό σκέλος της όλης κατάστασης. Ο λόγος όμως που χθες γίνανε μπίλιες στο Υπουργικό, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, ήταν το διαζύγιο. Και η Ιωάννα Μάνδρου είναι στη γραμμή μας για να μας πει τι σκέφτονται να αλλάξουν στον τρόπο έκδοσης διαζυγίων. Ιωάννα. Καλημέρα, Πόπη. Αυτό που σκέφτεται το Υπουργείο περιλαμβάνει και ρύθμιση σε αυτό το πολυνομοσχέδιο, για το οποίο πολλής λόγος έχει γίνει, είναι ότι τα συνενετικά διαζύγια, τονίζω τα συνενετικά, όχι όλα τα διαζύγια, εκεί που οι άνθρωποι συμφωνούν να χωρίσουν, να μην πηγαίνει ο κόσμος στα δικαστήρια και ταλαιπωρείται, τρώγοντας χρόνο και δαπανώντας χρήμα και κρατώντας αυτή η διαδικασία στα δικαστήρια για δύο περίπου χρόνια, μπορούν, λέει η διάταξη, να λύνουν το γάμο τους ενώπιον των δικηγόρων των δύο πλευρών, να συντάσσεται ένα ιδιωτικό συμφωνητικό, να υπογράφεται από τον πρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου και να στέλνεται στο ληξιαρχείο. Αυτό προκάλεσε το αντικείμενο της αντιπαράθεσης χθες ανάμεσα στον κύριο Βορύδη και στον κύριο Βενιζέλο. Οι υπόλοιπες διατάξεις που επικρίθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο και αφορούν την αποσυμφόρηση των φυλακών, δηλαδή είναι μέτρα που λένε ότι όσοι είναι μέσα, κάποιοι από αυτούς πρέπει να βγουν, δεν υπήρχαν σε αυτό το νομοσχέδιο. Δηλαδή έγινε η πολιτική αντιπαράθεση για ρυθμίσεις που είναι σε άλλο νομοσχέδιο. Μάλιστα. Θα έρθει μετά τις γιορτές. Κατά τα άλλα, το πολυνομοσχέδιο αυτό επιχειρεί, να πω δύο λόγια, να βελτιώσει την κατάσταση της δικαιοσύνης, η οποία είναι δραματική, και να επιβάλλει ποινές και στους δικαστές που καθυστερούν αποφάσεις, με περικοπή μισθών, περικοπή αδειών, δυσκολία στις προαγωγές και πολλά άλλα, και για πρώτη φορά να προβλέψει ότι οι δικαστές πρέπει να προάγονται όχι μόνο με τη σειρά της δικαστικής επιτηρίδας, αλλά με βάση την αξία τους και την ικανότητά τους. Μάλιστα, Ιωάννα, σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Έγινε λοιπόν, την ακούσατε την Ιωάννα τη Μάνδρου. Μεγάλος καυγάς, όχι μόνο για τα διαζύγια, αλλά και για κάτι το οποίο δεν υπήρχε πουθενά γραμμένο. Ναι. Αυτή μετά τις γιορτές αυτό το νομοσχέδιο. Νεκτάριε, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Νεκτάριε, ο Νότης, οικονομικός συντάκτης κοντά μας. Ο Χρήστος ο Κούτρας επίσης κοντά μας. Τι έγινε λοιπόν χθες στο Υπουργικό, για πες μας. Τα καλύτερα. Τα καλύτερα. Δώσε μας ένα περιβάλλον. Λοιπόν, ήταν πολύ έντονο το Υπουργικό Συμβούλιο και ήταν πολύ έντονο ο καυγάς του κυρίου Βορύδη με τον κύριο Βενιζέλο. Και το θέμα ήταν ότι ο κύριος Βορύδης είπε ότι, κάποιες από τις τροποποιήσεις του νομοσχεδίου, τέλος πάντων, κάποια από τα θέματα του νομοσχεδίου, είναι αξιακά θέματα για το κόμμα του. Και το έχει πει, λέει, ο κ. Κατατζαφέρης. Το θέμα της οικογένειας, το θέμα του διαζυγίου. Και το δηλαδή. Θέμα του διαζυγίου και το θέμα της μείωσης του αξιοπίνου. Ο κ. Βορύδης, έτσι μου είπαν τουλάχιστον, δεν το ρώτησα γιατί μου το είπαν αργά, δεν μίλησε μέσα για λαθρομετανάστες. Βγαίνοντας έξω σε εμάς τους δημοσιογράφους, είπε ότι αν μειωθεί το αξιόπινο, θα γεμίσει ο τόπος λαθρομετανάστες. Εγώ μίλησα με τον κύριο Παπαϊωάννου χθες το βράδυ, ο οποίος μου είπε ότι δεν υπήρχε αυτό το πράγμα στο νομοσχέδιο. Το επιβεβαίωσε και η Ιωάννα Μάνδρου τώρα και ο υπουργός ο ίδιος εσένα. Και μου είπε επίσης ότι δεν το είπε, δεν υπόθηκε ποτέ στο Υπουργικό Συμβούλιο για λαθρομετανάστες. Υπόθηκε η μείωση του αξιοπίνου. Αλλά βλέπουν μπροστά οι υπουργοί μας. Βλέπουν κάτι που θα έρθει στο Υπουργικό Συμβούλιο μετά τις γιορτές και μαλώνουν από τώρα γι' αυτό. Δεν μάλωσαν γι' αυτό. Έξω μας είπαν ότι μάλωσαν γι' αυτό. Νομίζω ότι. Τουλάχιστον κάποιοι υπουργοί του ΠΑΣΟΚ θεωρούν ότι υπάρχει ολόκληρη ιστορία από πίσω. Υπάρχει ένα πολιτικό σχέδιο, τέλος πάντων. Κατηγορούν τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Καρατζαφέρη για έναν πολιτικό σχεδιασμό, εν ώψη βεβαίως και τον ραντεβού που έχει σήμερα ο κύριος Παπαδήμος με τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Καρατζαφέρη. Ο καυγάς ήταν έντονος όμως, διότι ο κύριος Βενιζέλος είπε ότι να μην κραυγάζουν εδώ μέσα όσοι έχουν αντίθετη άποψη. Ποιους εννοείς ότι κραυγάζουν, είπε ο Βορύδης. Να μιλάς καλύτερα, του λέει ο Βενιζέλος. Θα μιλάω όπως θέλω εγώ, του λέει ο Βορύδης. Να αλλάξεις το ύφος σου. Θα αλλάξεις το ύφος μου, αλλά πάλι τα ίδια θα πω. Πετάχτηκαν εκεί, πήραν το λόγο υπουργοί, ο κύριος Γιαννίτσης, ο κύριος Πάγκαλος, ο κύριος Παπουτζής. Είπαν ότι και εμείς έχουμε θέματα με την ιδεολογία μας, αλλά καθόμαστε, εν πάση περιπτώσει, στο ίδιο τραπέζι. Γιατί ποτέ δεν θα. Τι εννοούσαν, ότι δεν θα υπήρξε ποτέ σε διαφορετική συνεργασία, αν δεν ήταν συνεργασία με τον λαό. Και οι ανάγκες, ναι. Πετάχτηκε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης από πίσω, διότι οι υφυπουργοί δεν ομιλούν δεν παίρνουν τον λόγο στα υπουργικά συμβούλια. Και είπε κάτι, αντέδρασε όταν μίλησε ο κύριος Παπουτζής.
Αυτό είναι ένα. Μια ωραία ατμόσφερα, γελάει και ο Νεκτάριος Ανώτης εδώ πέρα. Αυτό μια είναι το τρομερό σκηνικό. Δεν ξέρω σε ποιον θέλουμε να δώσουμε το ρόλο του Ντίνου Λιόπουλου. Ναι. Μέσα στο υπουργικό. Αυτό το επιλέγει ο καθένας. Και όλα αυτά για ένα διαζύγιο, έτσι. Για το διαζύγιο, όχι για ένα διαζύγιο. Για το διαζύγιο. Οπότε μπορούμε να μιλάμε και για διαζύγια πολιτικά πια. Θα φανεί σήμερα το απόγευμα, νομίζω ξεκάθαρα. Ο κύριος Παπαδήμος στις συναντήσεις που θα έχει, οι πληροφορίες λένε ότι θα τους πει: παιδιά, έχουμε ένα συμφωνημένο έργο. Εν πάση περιπτώσει, έλατε να το στηρίξουμε. Και θα ζητήσει και παράταση του βίου της κυβέρνησης. Μάλιστα. Λοιπόν, κράτησε τα ακόμη πιο σημαντικά για μετά τις διαφημίσεις. Θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις. Θα γυρίσουμε κοντά σε πολύ λίγο. Το Twitter στη διάθεσή σας και το SMS. Διαβάζω ότι μηνύματα που έχουν έρθει από τηλεθεατές. Ήμουνα από τους εγκλωβισμένους στην Εγνατία με τρία παιδιά στο αυτοκίνητο για 8 ώρες. Στην Εγνατία, εδώ επαναλαμβάνω. Τρία παιδιά στο αυτοκίνητο, 8 ώρες έμεινε ο άνθρωπος εκεί. Όταν με βοήθεια από κάποιο ραδιόφωνο μας οδηγήσανε με κάποια δυσκολία στην Κοζάνη. Όταν ξαναβγήκαμε στην Εγνατία, είχαν το θράσος να μας ζητήσουν να πληρώσουμε και διόδια, λέει ο άνθρωπος. Και εδώ πια. Κυκλοφορείς μπλουζάκι μου και εγώ αποκλεισμένος. Και πλήρωσα διόδια αμέσως μετά γι' αυτό. 7 μήνες απλήρωτοι εργαζόμενοι στην Εγνατία οδό, μας λέει ένας άλλος φίλος. Αλλά επίσκεψη δεν κάνουν, δεν πάβει να είναι απλήρωτοι οι άνθρωποι εκεί. Ήμασταν εγκλωβισμένοι από τις 2.30 μέχρι τις 8 το πρωί στο ύψος της Καλαμιάς. Ακόμη δεν έχουμε φτάσει στον προορισμό μας λέει ένας άλλος φίλος. Έχει ξανακλείσει η Εγνατία παλαιότερα. Είναι πολλά τα μηνύματα που έρχονται για το θέμα αυτό, στο οποίο και θα ξαναγυρίσουμε. Ο Σταύρος Ιωαννίδης είναι καθοδόν, θα το συναντήσουμε και σε άλλα σημεία της Εγνατίας οδού για να δούμε πώς είναι η κατάσταση εκεί. Διαφημίσεις και ερχόμαστε. Εδώ λοιπόν πάλι κοντά σας, Χρήστος Κούτρας και Νεκτάριος Νότης κοντά μας για να δούμε τι γίνεται χθες, τι έγινε χθες μάλλον στο Υπουργικό Συμβούλιο, τι γίνεται από εδώ και στο εξής στην πολιτική σκηνή. Έχουμε σήμερα κρίσιμη συνάντηση με τους πολιτικούς αρχηγούς του Πρωθυπουργού και Νεκτάρι έχουμε και θέματα που τρέχουν και απαιτήσεις της Τρόικας. Σημειώστε και έναν ακόμη όρο που θα μπει στη ζωή μας από εδώ και στο εξής. Δημοσιονομική υποτίμηση. Τι είναι αυτό, θα μας δώσει απάντηση σε λίγο Νεκτάριος. Πάμε στα πολιτικά και στο τι αναμένουμε να ακούσουμε σήμερα, τι προσδοκία έχουμε. Θα είμαστε ευχαριστημένοι αν η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους δύο πολιτικούς αρχηγούς αποφέρει τι. Καταρχάς, αυτοί πρέπει να βρουν με τι θα είναι ευχαριστημένοι και να αποφασίσουν τι θέλουν στη ζωή τους. Γενικά, όλο το πολιτικό σύστημα. Τώρα, τι θέλει νομίζω ο κ. Παπαδήμος σήμερα. Ο κ. Παπαδήμος θα ήθελε μια επαναβεβαίωση της συμφωνίας, να ξεκαθαρίσουν τι μπορεί να κάνει η κυβέρνηση και τι δεν μπορεί. Και το λέω αυτό γιατί με αφορμή το γεγονός ότι οι επικουρικές συντάξεις πήγαν πίσω και υπήρχαν όλες αυτές οι διαφωνίες για το έργο της κυβέρνησης, ο κ. Παπαδήμος λέει και ο κ. Κουτρουμάνης, αλλά βασικά το Μέγαρο Μαξίμου, ότι η αναδιάρθρωση των επικουρικών ταμείων είναι κάτι το οποίο προβλέπεται στο μεσοπρόθεσμο. Κατά συνέπεια είναι έργο αυτής της κυβέρνησης. Κατά συνέπεια επίσης πρέπει να το ψηφίσουν και τα τρία κόμματα. Οτιδήποτε άλλο είναι τουλάχιστον υποκριτικό, συμπληρώνουν κάποιοι άλλοι. Ναι. Η παρέμβαση παπούλια για σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών μπορεί να έχει κάποια κατάληξη. Μπορεί να φτάσουμε σε αυτό δηλαδή. Μπορεί να έχει κατάληξη εφόσον υπάρξει ναυάγιο στις συναντήσεις του κ. Παπαδήμου με τους αρχηγούς. Ο κ. Παπαδήμος θα τους εξηγήσει ποια είναι η κατάσταση, θα τους πει ότι το PSI πάει λίγο πίσω, να δούμε και τι θα γίνει, αν τα πει ο Νεκτάριος καλύτερα από μένα αυτά, τι θα γίνει με τη Δανειακή Σύμβαση. Υπάρχει μια πιθανότητα όλα αυτά να τραβήξουν σε χρόνο. Που σημαίνει ότι θα πει δεν μπορεί η κυβέρνηση να δουλεύει σε διάστημα 1,5 μήνα με το θέμα των εκλογών και στις 19 Φεβρουαρίου πάμε σε εκλογές. Έχω συμπέρασμα. Την εντύπωση ότι θα ζητηθούν τουλάχιστον 5-6 εβδομάδες, κάτι που σημαίνει, τις πληροφορίες δικές μου τουλάχιστον, ότι μιλάμε για εκλογές περί τις 8 Απριλίου, είναι Κυριακή των Βαρίων, είναι μια εβδομάδα πριν το Πάσχα. Που έχει και την Ανάσταση. Μετά. Μετά το Πάσχα. Συμπέρασμα. Προσπαθήστε όλοι μαζί. Όλοι μαζί μπορούμε, λέγεται και η καμπάνια μας, σας θυμίζω, διότι σε εμάς πρέπει να στηριχτούμε. Ο καθένας στον εαυτό του και στο δίπλα του. Από την αρχή ήταν. Ο καθένας στον εαυτό του και στο δίπλα του τελικώς. Πάντως, είναι πολύ κακό το κλίμα στις αγορές για την Ελλάδα. Παραμένει μάλλον κακό. Και καταλογίζουν οι αναλυτές και στον κύριο Παπαδήμο
ότι δεν έχει κάνει τις κινήσεις που πρέπει για να διορθώσει ή να αποκαταστήσει αυτό που λέγεται συνοχή στο κυβερνητικό σχήμα, αν είχε το συγκεκριμένο κυβερνητικό σχήμα ποτέ συνοχή. Ποτέ. Λοιπόν, κύριοι, πάλι θα σας διακόψω για να δώσουμε το λόγο στη Χριστίνα Νικολαίδου. Σας είπα και πριν από λίγο, αρχίζουμε πια ο ένας να στηριζόμαστε στον άλλον. Κάτι, μια αξία που είχε χαθεί στο παρελθόν, αρχίζουμε την ανακαλύπτουμε σιγά-σιγά. Τρέχει μια καμπάνια εδώ και λίγες μέρες από το Sky, το Όλοι Μαζί Μπορούμε, και έχει αποδώσει, έχουν γίνει θαύματα μέσα σε 2,5 μέρες. Έχει συγκεντρωθεί μεγάλος αριθμός τροφίμων, θα πάει στα συσίδια κλπ. Στο στρατόπεδο Καποτά βρίσκεται αυτή την ώρα η Χριστίνα Νικολαίδου, για να μας πει τι γίνεται εκεί. Και συγκεκριμένα στην αποθήκη όπου φυλάσσονται τα τρόφιμα τα οποία μαζεύονται στα σούπερ μάρκετ, όλης της Αθήνας, έρχονται εδώ προκειμένου με τη βοήθεια της μη κυβερνητικής οργάνωσης Αποστολή να γίνει η διαλογή τους και από εκεί και πέρα η κατανομή τους στα συσίτια. Εμείς θα προσπαθήσουμε πέμπτη μέρα της εκστρατείας να κάνουμε έναν απολογισμό, καταγράφοντας και την ανταπόκριση του κόσμου που είναι μεγάλη, μαζί με τον κύριο Στέφανο Τσαλδάρη που είναι υπεύθυνος της αποθήκης, να μιλήσουμε με αριθμούς που αποδεικνύουν και τη μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου. Πόσα τρόφιμα έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμή στην Αθήνα. Καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά καταρχήν. Επίσης, μέχρι πολλά τώρα και καλά. Έχουμε συγκεντρώσει, να είστε καλά, τις δύο πρώτες ημέρες συγκέντρωσης τροφίμων, ήδη έχουμε φτάσει τους 4 τόνους και συνεχίζουμε. Η ανταπόκριση του κόσμου είναι πολύ μεγάλη. Να σκεφτείτε ότι ξεκινάμε να πάμε να παραλάβουμε 10 κυβότια και μέχρι να φτάσει το αυτοκίνητο έχουν γίνει 20 και 30. Μάλιστα. Ο Sky έχει δώσει την δυνατότητα σε όλους τους καταναλωτές που πηγαίνουν στα σούπερ μάρκετ, σε ένα ειδικά εγκατεστημένο καλάθι, να βάζουν κάποια τρόφιμα συνήθως μακράς διαρκείας, προκειμένου να φτάσουν αυτά στα συσίτια, και μέχρι στιγμής έχουν συγκεντρωθεί λάδι, γάλα, μακαρόνια, όσπρια, πράγματα, τρόφιμα τα οποία μπορούν να ενισχύσουν ουσιαστικά τα συσίτια της Αρχιεπισκοπής που γίνονται στις κατατόπους ενορίες και Μητροπόλεις. Εσείς έχετε βρεθεί σε σούπερ μάρκετ. Πείτε μας κάποια περιστατικά έτσι που αποδεικνύουν το πόσο ο κόσμος έχει δίνει το παρόν σε αυτή την εκστρατεία. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν φορτωμένα τα καρότσια, τα βάζανε στα ειδικά καλάθια που βρίσκονται πίσω από τα ταμεία. Και σας πληροφορώ κιόλας ότι ο κόσμος, παρόλο που υπήρχε δικό σας συνεργείο εκεί, δεν δεχότανε καν, ήθελε να κρατήσει την ανωνυμία του. Και αυτό είναι συγκινητικό. Ναι. Πράγματι είναι συγκινητικό. Συγκινητική είναι η μεγάλη προσφορά που αποδέκτες, της οποίας έχουμε γίνει μέχρι στιγμής εδώ στο Sky, και θυμίζουμε ότι τρέχει καμπάνια. Sky και μεγάλα σούπερ μάρκετ σε όλη τη χώρα, Όλοι Μαζί Μπορούμε, και γεμίστε κι εσείς τα καρότσια που θα βρείτε εκεί λίγο μετά τα ταμεία. Επιστρέφουμε στην κουβέντα μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η οικονομία για την οποία προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν. Για να πάμε στην επόμενη μέρα, Χρήστο Κούδρα. Σε βλέπω πως με κοιτάς. Στο Νεκτάριο θα πάω με τη μία. Δεν υπάρχει αυτό. Λέγαμε πριν για την υπομονή των αγορών που εξαντλείται, και πολλοί αναλυτές λένε το αυτονόητο. Δηλαδή, επειδή ο Χρήστος, ότι είναι δεδομένο πως οι επικουρικές θα μειωθούν, πάει από Γενάρη. Αφού είναι κάτι που προβλέπετε, γιατί μετατίθεται? Δηλαδή, χθες μιλώντας με ανθρώπους και στο City του Λονδίνου, και, δηλαδή, κανείς δεν μπορεί να καταλάβει. Γιατί μετατίθεται, λοιπόν? Εξήγησέ μου. Για να βρεθεί κοινός τόπος σε αυτή την κυβέρνηση. Αφού το έχουν αποφασίσει ότι επίσης θα το κάνει. Το έχουν ψηφίσει στο μεσοπρόθεσμο. Επίσης, το συγκεκριμένο για τις επικουρικές δεν ήταν σχέδιο νόμου. Ήταν ενημέρωση του κ. Κουτρουπάνη. Το νομοσχέδιο δεν είναι έτοιμο. Μόλις ετοιμαστεί το νομοσχέδιο, θα έρθει. Έχουν δεσμευτεί οι δύο πλευρές μέσα από το μεσοπρόθεσμο ότι θα κόψουν και άλλο τις συντάξεις, μειώνοντας τις επικουρικές. Έχει δεσμευτεί η ελληνική κυβέρνηση. Και το ταμείο, το διαθέσιμο μεσημερικό ταμείο, στην πέμπτη αναθεώρησή του. Είναι ξεκάθαρο. Μιλάει για μείωση επικουρικών. Μισό λεπτό. Τώρα, από αυτά τα πράγματα μπορεί να έχει προκύψει κάτι καλό όμως. Δηλαδή. Και όταν λέω κάτι καλό, μπορεί η Νέα Δημοκρατία στις προτάσεις που θα φέρει προς το Υπουργικό Συμβούλιο, γιατί δεσμεύτηκαν ότι θα φέρουν προτάσεις, να βρει κάποιο ισοδύναμο μέτρο που θα γλιτώσουν κάποιοι τις συντάξεις τους. Δεν είναι κακό να υπάρχει διαβούλευση. Το θέμα είναι να απαραίτητο είναι να υπάρχουν και άλλες προτάσεις. Το θέμα είναι να καταλήγουν κάτι και να μας λένε και να μας ανακοινώνουν και να ανακοινώνουν στον κόσμο, όχι σε εμάς, το τι συμβαίνει ακριβώς και το τι θα γίνει. Πότε θα έρθουν λοιπόν οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας? Περιμένουμε. Μέχρι τις 15 Ιανουαρίου το νομοσχέδιο πρέπει να έχει κλείσει. Πάντως, στις αγορές του κόσμου στο μεταξύ. Το ισοδύναμο, επειδή το έχω κουβεντιάσει και με παράγοντες, το ισοδύναμο είναι να κοπούν θέσεις από το δημόσιο. Και εκεί δεν έχω δει κανένα κόμμα να το θέλει αυτό. Μακάρι να βρεθεί κάτι άλλο, έτσι. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει άλλη πρόταση. Μαχαίρι πάντως και αιμορραγία θα είναι σε κάθε περίπτωση. Έτσι ακριβώς. Δεν υπάρχει τρόπος να βρεθεί χωρίς το βάρος να το υπομειστεί ο φτωχότερος, ο αδύναμος, ο εργαζόμενος.
Το θέμα είναι ότι μπορεί να περιοριστεί σε όσο δυνατόν λιγότερους, αλλά με πολύ μεγαλύτερο πόνο για αυτούς. Μάλιστα. Λοιπόν, προϋπολογισμός πώς πηγαίνει. Κλείνει ο χρόνος μέχρι το Μάρτι. Εξαιρετικά, ε. Περισσεύουν πλεονάσματα. Τρέχει ο προϋπολογισμός. Γεμίσαν τα λεφτά. Βγήκαν χθες τα επίσημα στοιχεία του 11 μήνου που είχαμε μιλήσει παλιότερα για τα προσωρινά. Παραμένει η μαύρη τρύπα στα έσοδα. Παραμένουν οι υπερβάσεις στις δαπάνες. Το θέμα είναι ότι δεν γίνεται κάτι για να το διορθώσουμε. Και εδώ είναι δύο τα θέματα. Το ένα είναι ότι από πλευράς των υπηρεσιακών δεν φαίνεται να υπάρχει και των πολιτικών προσώπων κάτω από τον κύριο Βενιζέλο, δεν φαίνεται να υπάρχει πολιτική βούληση. Μιλάω για την Καραγιώρη Σερβία, εκεί που είναι τα έσοδα. Χθες ο κύριος Καπελέρης, τον ακούσαμε να λέει ότι για την υστέρηση στα έσοδα φταίει η εφεδρεία και η μειώση του μισθού των εμφοριακών. Και τίποτα άλλο. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο αυτά τα αίτια. Και από για την άλλη. Μειώση στα έσοδα. Για τις μειώσεις στα έσοδα, για την υστέρηση στα έσοδα. Ναι. Φταίει η εφεδρεία, ότι έφυγε κόσμος από τις εφορίες και ότι μειώθηκαν οι μισθοί των εφοριακών. Ναι. Λοιπόν, ναι. Και δεύτερον, ότι από την άλλη πλευρά, μηδενική παρουσία, πλήρης απουσία φορολογικής συνείδησης. Όταν δίνεται, Πόπη, η μία παράταση μετά την άλλη, όταν κάποιοι δεν πληρώνουν και ακούμε τώρα νέα σχέδια για νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών, γιατί να πληρώσει ο άλλος? Δεν έχει κανένα λόγο. Σου λέει κάποια στιγμή θα έρθει η ρύθμιση, θα πάω, θα το κάνω τις 5 δόσεις 60. Πολύ η κατάσταση. Πάω. Θα περιμένω τότε τη ρύθμιση. Μιλάμε για αυτούς οι οποίοι έχουν και δεν δίνουν. Δεν μιλάμε γιατί υπάρχει κόσμος που δεν μπορεί να δώσει, δεν έχει. Αυτά τα δύο δεν βοηθούν την κατάσταση. Το έτσι, καλά κάνεις και ξεχωρίζεις τις δύο περιπτώσεις. Για αυτούς που έχουν και δεν δίνουν και περιμένουν τις ρυθμίσεις. Περιμένουν να στριμωχτούν πολύ στη γωνία, να δουν ότι δεν έχει πίσω. Περιμένουν, συγγνώμη. Καλώς περιμένουν. Αφού τους δίνει το παράθυρο πάντα το ελληνικό δημόσιο να περιμένουν, περιμένουν. Επίσης, όσοι έχουν βγάλει τα χρήματά τους στο εξωτερικό θα ακούσουν την έκκληση, τη δραματική έκκληση Βενιζέλου, να φέρουν τα χρήματά τους πίσω. Πόπη, γιατί να το κάνουν, όταν το φορολογικό καθεστώς αλλάζει από τον ένα μήνα στον άλλο. Θυμίζω ότι το 2009, όταν είχε σπάσει η κρίση με τη Λίμαν, κάναμε και εδώ εμείς επαναπατρισμό κεφαλαίων, με τον κύριο Λογοσκούφη τότε μηδενικό σχεδόν, το 8, τέλος του 8, έκανε και ο Μπερλουσκόνη στην Ιταλία. Τι είπε όμως, έδωσε συγκεκριμένους όρους, έδωσε απόλυτη ασυλία και ξέρει ο Ιταλός εκεί ότι δεν αλλάζει το φορολογικό καθεστώς. Και πέτυχε να φέρει πίσω το 97% του κεφαλαίου που ήταν έξω. Εδώ ήρθε ούτε 5%, αν θυμάμαι καλά. Είναι λογικό. Δεν έχει κανείς εμπιστοσύνη στο ελληνικό δημόσιο και στο κράτος και στις αποφάσεις που λαμβάνονται. Και εάν δεν δεσμευτεί, πάμε τώρα σε αλλαγές στη φορολογία. Ο φόβος που δεν έρχονται χρήματα πίσω είναι πως θα φορολογηθούν, δηλαδή νεκτάρια. Είναι ότι δίνουμε τώρα, λέμε έλα και δεν θα σε κυνηγήσω κλπ. Και από την άλλη πλευρά, σου λέω, όλα τα φέρνω. Μπορεί σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, σε έξι μήνες να πει, ωπ, έλα εδώ, να δω και τι άλλο έχει. Για παράδειγμα, ότι έγινε με του ημιπαίθριου. Είναι τεκμήριο, δεν θα είναι τεκμήριο, δηλώστε του, μετά είναι τεκμήριο. Σου δίνω ένα παράδειγμα. Άρα λοιπόν. Με αυτή τη λογική δεν είναι. Επίσης το παιχνίδι με το νόμισμα δεν είναι συγνώμη. Άλλο κίνητρο να μην έρθει ο άλλος με τα λεφτά του πίσω. Το μπαίνουμε, φεύγουμε, είμαστε στο ευρώ, δεν είμαστε στο αυτό ευρώ. Αυτό είναι κάτι που έχει προκύψει πιο πολύ στο τελευταίο διάστημα. Από την αρχή όμως. Στο τελευταίο διάστημα, εδώ και 1,5 χρόνο το συζητάμε. Ναι, εντάξει. Όποιος όμως έχει λεφτά στην Ελβετία νόμιμα, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Όχι. Να πούμε και την άλλη πλευρά. Φυσικά. Έχω τα λεφτά μου στην Ελβετία. Ναι, μιλάμε ότι πάμε να πιάσουμε τις φοφιάδες. Μα δεν μιλάμε για τους ανθρώπους που έχουν καταθέσεις δηλωμένες, νόμιμες, φορολογημένες. Μιλάμε για τους άλλους. Οι φοροφυγάδες ποτέ δεν θα φέρουν τα λεφτά τους στην Ελλάδα. Ποτέ. Στην Ιταλία όμως τα γύρισαν. Γιατί. Τους έδωσε πλήρη ασυλία. Πλήρη ασυλία και δεν άλλαξε αυτό. Ναι, και τι να κάνεις, να νομιμοποιήσεις το μαύρο χρήμα. Υπάρχει και άλλη οπτική. Γιατί τους λες, μάλιστα, φέρ τα δισεκατομμύρια στην Ελλάδα και συνομιμοποιώ τα χρήματα που έχεις βγάλει. Το έκανες με την απαλλαγή από πόθεν έσχεσαι για αγορά κινήτου. Το έκανες εν μέρη. Το δηλαδή, έκανες εν μέρη, ναι. Είσαι πολύ στριμωγμένος τώρα. Ίσως δεν έχεις άλλη λύση. Αλλά πάμε για αλλαγές φορολογία. Τις περιμένουμε. Εδώ και καιρό, λέμε τώρα από Γενάρη. Ας δεσμευτούν τα τρία κόμματα που είναι στην κυβέρνηση τώρα ότι αυτό που θα ψηφίσουν για 5 χρόνια, για 4, για 6. Εδώ δεν μπορούν να δεσμευτούν για διαζύγιο τώρα. Εδώ μιλάμε τώρα για μερικούς μήνες. Αλλάζουν τα φορολογικά κάθε μήνα. Το στο διαζύγιο, σωστά λέει. Ίσως είναι πιο σημαντικό για αυτό το διαζύγιο. Δημοσιονομική υποτίμηση, τι είναι αυτό που ζητάει η Τρόικα? Η Τρόικα ζητάει, υπάρχει μια έκθεση Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στην οποία έχουν στα χέρια τους το οικονομικό επιτελείο και αυτό θα συζητηθεί όταν επιστρέψει η Τρόικα, που λέει το εξής. Ότι πρέπει να πάτε σε ένα καθεστώς φορολογικό, να μειώσετε το φορολογικό βάρος για τα εξαγόμενα προϊόντα, για αυτά δηλαδή που παράγονται εδώ και εξάγονται, και αυξήστε το για τα εισαγόμενα, ούτως ώστε να αλλάξει ο συσχετισμός των τιμών υπέρ της ελληνικής παραγωγής, όποια είναι αυτή και όποια έχει απομείνει. Αυτό είναι σε γενικές γραμμές αυτό που λέει η Τρόικα. Αυτό μπορεί η απόλυση στα έσοδα από τη μείωση των φόρων των εδώ προϊόντων να υποκατασταθεί από αύξηση του ΦΠΑ στα υπόλοιπα, δηλαδή στα εισαγόμενα ή από κάποιους φόρους στα ακίνητα. Πρέπει να υπάρχουν ισοδύναμα μέτρα. Φυσικά όμως όλα αυτά, τονίζουν οι δανειστές μας, δεν σημαίνει ότι πρέπει να ξεχάσετε τις περικοπές στο δημόσιο.
Αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνει ούτως ή άλλως. Και δεν αλλάζουμε τίποτα. Και ξανάρχομαι στον Χρήστο τον Κούτρα, διότι είχαμε και επιστολές από βουλευτές. Επιστολές οι οποίοι τι ζητούν από τον Πρωθυπουργό, Χρήστο? Δεν την έχω υπόψη μου την επιστολή. Είναι 12 υπουργοί, οι οποίοι παρουσιάζουν το σκηνικό όπως έχει, δείχνουν πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση και ζητούν συγκρότηση μιας επιτροπής, η οποία θα ασχοληθεί σοβαρά με τους ανθρώπους που είναι άστεγοι, με τους ανθρώπους που χρειάζονται συσίτια, να τρώνε από τα συσίτια και όχι μόνο. Πιο υπεύθυνα και πιο συγκροτημένα. Πρέπει κάποιος να ασχοληθεί. Το έχεις πει αρκετές φορές από εδώ, από την εκπομπή σου. Πρέπει να ασχοληθεί κάποιος με αυτό το θέμα. Για παράδειγμα, έχει ανοίξει ένας μεγάλος διάλογος στο διαδίκτυο για το τι γίνονται όλα αυτά τα εγκαταλελειμμένα κτίρια του δημοσίου στο κέντρο της Αθήνας. Γιατί δεν μπορούν αυτά τα κτίρια να ανακαινιστούν και να φιλοξενήσουν όλους αυτούς τους ανθρώπους που τόσο ανάγκη έχουν. Επίσης, επειδή είναι χρονιάρες μέρες τέλος πάντων, ας ανατρέξουν όσοι θέλουν στην ιστοσελίδα του Sky. Το δελτίο ειδήσεων του Sky την προηγούμενη Κυριακή είχε ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο η Βίκη Παύλου. Και λέω ότι πάρα πολύ ωραίο, γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είναι άστεγος, μένει στους ξενώνες του Δήμου Αθηναίων, είναι 37 ετών, μορφωμένος και παρόλα αυτά αξιοπρεπής, έλεγε θα συνεχίσω τη ζωή μου, είναι μια δυσκολία, θα την ξεπεράσω. Έτσι. Είναι παράδειγμα προς μίμηση για όλους. Έτσι νομίζω. Και ότι πρέπει να κοιτάμε μπροστά. Και πρέπει να έχουμε τη θέληση να πάμε μπροστά, έτσι. Ναι, να μας δίνετε και ένα όραμα, μια προοπτική. Το PSI μας δίνει κανένα όραμα, καμία προοπτική? Όχι, κανένα. Αυτή τη στιγμή καμία. Χθες ο κύριος Βενιζέλος για πρώτη φορά είπε δημόσια ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες δυσκολίες. Πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες και θα τις βρούμε μπροστά μας. Κύριε, σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας. Σε διαφημίσεις πηγαίνουμε, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Το 54260 για να επικοινωνούμε το SMS με τη λέξη τώρα και ένα κενό πριν το μήνυμα, αλλά και το Twitter στη διάθεση σας. Ερχόμαστε. Άλλα συναισθήματα. Γερμανός και είσαι μέσα. Θα στραγγίσουν οι χώροι και θα βρουν αλλιώτικα στέκια υπαρχιώτικα, βρε, ώσπου η σύναξη σταθεί, σαν χωριό αυτόνομο να ξεδιπλωθεί. Μέχρι τα ουρανία σώματα με πομπούς και με κεραίες φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα κι ιστορία οι παρές. Χάνει ο Γιώργος στην αρχή, είμαστε δεν είμαστε τίποτα δεν είμαστε, βρε, κι ο Γιαννάκης τραγούδι άμα είναι όλα άγραφα κάτι θα γίνει. Και στις νύχτα στο λαμπάδιασμα να κι ο Άλκης ο μικρός μας. Δεν λέει ο Άρης ο μικρός μας. Ο Άλκης ο μικρός μας. Εμείς έχουμε τον Άρη εδώ όμως, τον Ποντοσάλτε. Καλημέρα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και σε σένα. Καλά Χριστούγεννα επίσης. Γιατί ακούσαμε τώρα εμείς την παρέα και τις ιστορίες της? Διότι θα έρθει κοντά μας σε λίγο ο Διονύσης Σαββόπουλος. Θα είναι εδώ για να συζητήσουμε όχι μόνο για καινούργια δουλειά που ετοιμάζει, αλλά και για τα όσα συμβαίνουν, όσα ζούμε και πώς μας έβγαλε εδώ η ζωή. Αν την πήραμε λάθος τη ζωή από αυτή. Από το τελεοφορτηγό μέχρι σήμερα. Τα έλεγε στο παρελθόν, ε? Ναι. Τα έλεγε. Και την περίοδο με τους Κολοέλληνες. Δηλαδή πονούσε κάνει τότε. Μια... Πονούσαν αυτά που έλεγε τότε. Προφανώς και αυτά που είπε με το Μητσοτάκη, με αφορμή το Μητσοτάκη τότε. Ναι, έχει μια διαδρομή ο κύριος Σαββόπουλος. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει σήμερα. Στη ματιά του ενώ έχει μια διαδρομή, συνεπώς καλύπτει αυτά τα 40 χρόνια, τα επίμαχα 40-45 χρόνια της νεότερης ζωής μας, κοινωνίας μας. Και οπότε έχει ενδιαφέρον πραγματικά. Εσύ έχεις την αίσθηση ότι αλλού η ζωή μας πήγαινε και αλλού την τραβήξαμε εμείς? Αυτό είναι μέσα στη ζωή. Με άλλες εφετηρίες ξεκινάς και αλλού σε πηγαίνει. Το θέμα είναι ότι να προσπαθείς να δεις τα πράγματα με λιγότερη υποκρισία. Και αυτό είναι πολύ ανθρώπινο βέβαια. Τώρα νιώθω σαν κριτής, ας πούμε, αλλά των υπολείπων και δεν είναι και ωραίο. Αλλά ναι, να προσπαθείς, εν πάση περιπτώσει, να είσαι λιγότερο υποκριτικός. Γιατί η ζωή κάνει τις. Μεγαλώνεις, οριμάζεις, τα βλέπαμε τα πράγματα αλλιώς πριν από κάποια χρόνια. Και τώρα η ζωή, ναι, σου διαμορφώνει και το ευρύτερο περιβάλλον σου διαμορφώνει τα δεδομένα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Λοιπόν. Άλλη αντίληψή μας για το κράτος πριν από 30 χρόνια, άλλη αντίληψή μας για το κράτος σήμερα. Πόσο διαφορετική αντίληψή μας σήμερα. Πόσο διαφορετική. Το θέμα είναι ότι αυτός που παίρνει τις αποφάσεις να μπορεί να τα ενσωματώσει λίγο τα καινούργια, να μην είναι.
Θα ζητήσω και τη δική σας την άποψη και τις δικές σας ερωτήσεις. Τι θέλετε εσείς να ρωτήσετε τον κύριο Σαββόπουλο, τον Διονύση Σαββόπουλο, που θα είναι εδώ κοντά μας σε λίγο, στο SMS της εκπομπής, στο 54260 και το Twitter επίσης, για να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα και να, στη συνέχεια να του θέσω τις ερωτήσεις. Πάμε σε εφημερίδες, να δούμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων σήμερα με τον Άρη τον Πορτοσάλτε και να τα σχολιάσουμε. Καθημερινή στις οθόνες μας αμέσως. Κρίσιμη παρέμβαση Παπούλια, διαβάζουμε στο κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Δήλωσε διαθέσιμος για σύγκληση Συμβουλίου Αρχηγών, νέες τριβές στο Υπουργικό Συμβούλιο. Και στο θέμα αυτό θα μείνουμε για να ζητήσω το σχόλιο σου, Άρη. Ναι. Τρία κόμματα σχημάτισαν μια κυβέρνηση με έναν ρόλο συγκεκριμένο, συμφωνηθέντα εκ των προτέρων, ότι δηλαδή θα κάνουν αυτά που απέτυχε να κάνει, παταγωδώς απέτυχε, το Πασό και ο κύριος Παπανδρέου. Ή γιατί δεν είχε τη δύναμη, είτε γιατί, όπως φάνει εκ του αποτελέσματος, ήταν χιλοσκορπισμένη μέσα η κατάσταση, οι μισοί τρέχουν στο ΣΥΡΙΖΑ, οι άλλοι μισοί τρέχουν στον Κουβέλη, οι άλλοι πάνε κουκουέ, όπου πάνε, εν πάση περιπτώσει, είναι σκορποχώροι. Ορίστε. Και κουκουέ, λέω. Προφανώς. Λέω, σκορποχώροι. Και ένα σκορποχώρι γενικότερα, γιατί ο κόσμος, επαναλαμβάνω, του ζητήθηκε να μας ζητήθηκε όλους να επιλέξουμε μεταξύ βαρβαρικού καραμαλισμού και παπανδρικού σοσιαλισμού. Είπε η πλειονότης, Γιώργος, μπροστά, γερά, γιατί έχω να σας δώσω διάφορα τέτοια. Δεν είπε τίποτα. Τα έχουμε πει χίλιες φορές. Και προτίμησε σοσιαλισμό. Αλλιώς το είχε μες στο μυαλό του, αλλιώς του βγήκε. Γι' αυτό και το Πασόκ είναι σε αυτό το σκορποχώρι. Σε κάθε περίπτωση, για να ξαναγυρίσουμε στην κυβέρνηση. Τρία κόμματα λοιπόν είπαν ότι στηρίζουμε σε μια πολύ δύσκολη, κρισιμότατη στιγμή για το αν η Ελλάδα θα γίνει Μπουρούντι, Μαλάουι ή θα είναι Ελλάδα. Γιατί δεν είναι καν πια το συγκρίσιμο μια Αλβανία. Το συγκρίσιμο είναι εκεί κάπου εκεί. Μπουρούντι, Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία και διάφορες τέτοιες χώρες, τις οποίες το κατακεφαλήν είναι μεταξύ 300 και 800 δολαρίων ετησίως. Λοιπόν, και τρία κόμματα λοιπόν είπαν στηρίζουμε για ένα συγκεκριμένο χρόνο, αυτό είναι δεδομένο από την αρχή, ότι θα πάμε για εκλογές. Είναι προφανές, είναι δεδομένο, δεν το συζητεί κανείς, αλλά για ένα χρονικό διάστημα πρέπει να γίνουν κάποιες δουλειές που δεν μπορούσε να τις κάνει ένα μόνο κόμμα. Το ότι έρχονται τώρα, κυρίως η Νέα Δημοκρατία, πρωτίστως η Νέα Δημοκρατία, και δευτερευόντως είδα χθες το βράδυ και το λαός να στηρίζει αξίες της κοινωνίας και διάφορα τέτοια πράγματα για ένα νομοσχέδιο ρουτίνας δε, όπως είναι αυτό το πολυνομοσχέδιο. Για μένα λοιπόν, Πόπη, είναι εντελώς υποκρισία αυτό το πράγμα που κάνουν, μόνο και μόνο για να καταλήξουν τι. Ότι δεν πάει, τι ακούς αυτές τις μέρες, ποια είναι η εποδός. Δεν πάει άλλο η κυβέρνηση Παπαδήμου. Μα το ξέρουμε. Η κυβέρνηση Παπαδήμου το ξέραμε ότι δεν θα είναι ΕΣΑΗ. Η κυβέρνηση Παπαδήμου είναι εκ των προτέρων δεδομένων ότι είναι για ένα συγκεκριμένο χρόνο να κάνει δουλειές που δεν θα τις κάνει ένα μόνο κόμμα. Άρα, οτιδήποτε συμβαίνει με τις επικουρικές ή αυτό που συνέβη χθες με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης είναι μια υποκρισία και της πρωτίστως Νέας Δημοκρατίας. Μαζί του λαός, το Πασόκ. Μάλιστα. Το βάζω δεύτερο υπό την έννοια πια ότι το Πασόκ είναι σκορποχώρη και ο καθένας είναι ό,τι θέλει. Ανάμεσα σε αυτά που θα έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση του Παπαδήμου ήταν να τρέξει και το PSI. Το οποίο PSI δείχνει να μην πηγαίνει καθόλου καλά. Πώς θα τρέξει. Πώς θα τρέξει. Όταν τα τρία κόμματα τα οποία στηρίζουν αυτή την κυβέρνηση δεν είναι από πίσω για να τρέξει να κάνει τη δουλειά ο ΙΗ επιφορτισμένος, επιφορτισμένη για το PSI, είναι προφανώς θα κάτσει και αυτό. Το ερώτημα είναι, θέλουν οι δυνάμεις που στηρίζουν, οι κομματικές δυνάμεις που στηρίζουν την κυβέρνηση Παπαδήμου, να κάτσει η Ελλάδα, δηλαδή να χρεοκοπήσει, χρεοκοπημένη είναι, να χρεοκοπήσει χωρίς το σωληνάκι, δηλαδή να μείνουμε εντελώς στον δρόμο, αυτό θέλουν. Έτσι θέλουν να αγοράσουν ψήφους μεθαύριο. Γιατί αυτό που συμβαίνει τώρα, εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να αγοράσει ψήφους. Περνάει για ηλίθιους τους ανθρώπους, όχι τους νεοδημοκράτες, τους ανθρώπους οι οποίοι ψηφίζουν είτε διαχρονικά είτε επέλεξαν σε κάποια στιγμή τη ζωή τους στη Νέα Δημοκρατία. Τους περνάει για ηλίθιους. Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός περνάει ηλίθιους τους ανθρώπους στους οποίους απευθύνεται με το να βγαίνει ο κ. Βορύδης και ο κ. Κατζαφές και να υπερασπίζονται τις αρχές, τις αξίες της οικογένειας, τι μας λες. Λοιπόν, για να δούμε και τα υπόλοιπα φύλλα, γιατί στις υπόλοιπες εφημερίδες, διότι αποτυπώνονται όλα αυτά τις εφημερίδες, επαναλαμβάνουμε. Φεύγουμε από την Καθημερινή, περνάμε στο Έθνος. Γυροβολιές στην πίστα του Αντιμνημονίου, το πάρτι της Λαϊκής Νέας Δημοκρατίας με φάλτσα κατά της κυβέρνησης. Για να δούμε λιγάκι, είναι ο κύριος Μανώλης
ο οποίος ο εμπνευστής και διοργανωτής της εκδήλωσης, πρώτος χορευτής ο κύριος Μανώλης. Σε αντιμνημονιακό βήμα μετέτρεψαν την πίστα νυχτερινού κέντρου διασκέδασης συνεργάτες του κύριου Σαμαρά και στελέχη της Λέκης Δεξιάς. Οι γυροβολιές τους κινούνταν σε ρυθμούς ακραίους με σκληρά μηνύματα εναντίον της Τρόικας και της κυβέρνησης Λουκά Παπαδήμου. Και ο κύριος Λουράντος βλέπω εκεί. Είναι όλη η Νέα Δημοκρατία υπέρ του κράτους. Το πάρτι αυτό στο έθνος. Εντάξει, κατά καιρούς βλέπουμε διαφόρους να χορεύουν και να το ρίχνουν έξω. Δεν απαγορεύεται και να το ρίξει έξω. Εδώ είναι μια σαφής διάθεση ενός κομματίου, δεν ξέρω αν είναι μικρό ή μεγάλο, της Νέας Δημοκρατίας, που λέει είμαστε με το κράτος. Είμαστε κρατιστές και τελειώνεται και τα δεδομένα που ξέραμε ως τώρα δεν θα τα απεμπολίσουμε. Μάλιστα. Πάω στον ελεύθερο τύπο. Ηλεκτροσόκ από τη ΔΕΗ με κόλπο αυξάνουν τα τιμολόγια 30%. Μεγάλες επιβαρύνσεις για τα νοικοκυριά με χαμηλές καταναλώσεις. Πάμε στα νέα. Δεν υπάρχουν μάγοι, είναι ο τίτλος της εφημερίδας σήμερα. Οι πολιτικοί ταγίοι οφείλουν να παραμερίσουν τις διαφορές τους και να μιλήσουν με ρεαλισμό και υπευθυνότητα. Πες μου πώς θα ακούς αυτό. Ναι, προφανώς πρέπει να μιλήσουν με ρεαλισμό και με χωρίς υποκρισία που λέγαμε προηγουμένως. Σήμερα πραγματικά είναι μια. Ρεαλή μου το πιστεύει κανείς αυτό. Πιστεύει αλλιώς ότι μπορεί να βγει κάποιος και να μιλήσει με ρεαλισμό και με υπευθυνότητα στη γραμμή της σωτηρίας της πατρίδας. Δεν το κάνουν τώρα, γιατί το είπαμε προηγουμένως. Θέλει η Νέα Δημοκρατία. Διακρίνεις εσύ στον κόσμο πια μία απογοήτευση. Έχουν αφαιθεί αυτό. Επόμενο δεν είναι. Αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά καταγράφονται υψηλά ποσοστά τόσο στην αριστερά όσο και στη Νέα Δημοκρατία. Ο καημός τους λοιπόν είναι να γίνουν τώρα εκλογές, αν είναι δυνατόν και στο μεσοδιάστημα μεταξύ πρωτοχρονιάς, Χριστουγέννων και πρωτοχρονιάς, άντε και μέχρι φώτων, προκειμένου αυτό το δημοσκοπικό να γίνει και κάλπι. Δεν ξέρω, μπορεί να γίνει. Μπορεί πράγματι να βγάλει αυτό το πράγμα η κάλπι ή μπορεί να μην το βγάλει. Δεν το ξέρω, αλλά θα το δούμε. Λίαν συντόμως. Αλλά όπως βλέπεις, αυτή τη στιγμή γι' αυτό έχει και σημασία το ότι χθες ο κ. Παπούλιας είπε στην κοινωνία ότι εγώ είμαι στη διάθεση του κ. Παπαδήμου. Να πάω και ακόμη και στη συνάντηση πολιτικών αρχηγών. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που έκανε χθες. Τον εγκαλούμε πολλές φορές τον κύριο Κάρολο Παπούλια ότι δεν κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Χθες έκανε λοιπόν αυτή την κίνηση. Πάω στις επόμενες εφημερίδες. Στην πρώτη σελίδα του Αδέσμευτου. Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών μετά το κυβερνητικό μπάχαλο είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Ενώ στη βραδινή διαβάζουμε αυθαίρετα πια μεταβιβάζονται χωρίς ένταξη στη ρύθμιση. Στο ριζοσπάστη εργάτες χωρίς δικαιώματα απαιτεί ο ΣΕΒ. Ενώ στην Αυγή 99% απεσιόδοξοι οι Έλληνες. Αυτό έδειξε το Ευρωβαρόμετρο. Η Εστία με τίτλο Έτσι θα αυξηθεί η εθνική παραγωγή. Απλές λύσεις για καταπολέμηση της υφέσεως. Στην Εσπρέσο έσφαξαν το μωρό για εκδίκηση. Φόστο στο γερό έγκλημα που συγκλώνησε την Ελλάδα, δεν το χωρά ο ανθρώπινος νους. Και στην Παρασκευή και 13 που σήμερα κυκλοφορεί στα περίπτερα, μαζί με τις Σαββατιάτικες σήμερα εφημερίδες. Σας θυμίζουμε, οι τίτλοι που είδαμε είναι από τις Σαββατιάτικες εφημερίδες. Ο τίτλος στην Παρασκευή και 13, η εντυμότατη φίλη μας, δεν ξέρω που υποβρύχε, ξέρω μόνο από μη κυβερνητικές οργανώσεις. Μαμά, πήρε μίζα ο Άκης. Αναρωτιέται ο κ. Παπανδρέου στο πρωτοσέλιδο της Παρασκευής και 13. Και θυμίζουμε ότι αύριο θα είναι στα περίπτερα Κυριακάτικες, ναι, λόγω της γιορτής των Χριστουγέννων. Ένα σχόλιο τελευταίο για τα όσα είδαμε να συμβαίνουν στην Εγνατία Οδό, στη Βόρεια Ελλάδα, εγκλωβισμένη με τις ώρες. Και εσύ στο ραδιόφωνο μιλάγες με οδηγούς το πρωί και με αρμοδίους της. Συνήθως οι συμπατριώτες σου μας κοροϊδεύουν εμάς τους χαμουτζίδες ονομαζόμενους, το κάτω από το αυλάκι ή λίγο πιο πάνω, για το ότι πνιγόμαστε όταν πέφτουν 5 στάλες χιονιού. Λοιπόν, κάπως έτσι με ένα παιδικό χιόνι μπλόκαρε χθες η Εγνατία Οδός. Φαίνεται όμως ότι στην Κοζάνη υπήρξε ένα πρόβλημα καταρχήν σε ό,τι αφορά σε αυτό το καιρικό που έπεσε πάνω. Γιατί στα Γρεβάνα, ας πούμε, δεν το έστωσε. Έχεις διαπιστώσει να υπήρχε, ότι υπήρχε προετοιμασία, είχε εφαρμοστεί, ότι προέβλεπε ο σχεδιασμός. Η Εγνατία Οδός. Είχαν γίνει όλα σωστά. Ναι, ναι. Η Εγνατία Οδός είναι μια κρατική εταιρεία με μια μετοχή του κράτους. Έχει δώσει τη δουλειά της συντήρησης και όλη αυτή την. Της αποχιονισμού κλπ. Σε κάποιες ιδιωτικές εταιρείες. Διαπιστώνεται ότι οι ιδιωτικές εταιρείες δεν πληρώνουν τους εργαζόμενους τους. Οι οποίοι εργαζόμενοι είναι σε συνεχείς απεργίες και επίσκεψη εργασίας. Διότι δεν παίρνουν λεφτά. Αυτές ότι δεν παίρνουν χρήματα από την Εγνατία Οδό. Μιλώντας σήμερα το πρωί με τον πρόεδρο της Εγνατίας Οδού, μου είπε: ναι, πράγματι, δεν έχω χρήματα να πληρώσω τις εργολαβικές. Μου είπε όμως ότι εργάστηκαν οι άνθρωποι. Δεν μπορούμε να εγκαλέσουμε δηλαδή τους άνθρωπους. Οι άνθρωποι εργάστηκαν, ήταν εκεί στο πόστο τους. Μπορεί να έλειπαν κάποιοι σε επίπεδο μηχανικών κλπ. Αλλά η δουλειά. Τους έπεσε πάρα πολύ βαρύ. Ναι, δεν έπρεπε να κλείνει η Εγνατία Οδός. Αυτό είναι γεγονός. Τώρα από και μετά έστειλαν τα αυτοκίνητα στην παρακαπτήριο, τους βάλανε μέσα στον παλιό δρόμο. Ο παλιός δρόμος ήταν προβληματικός, το ξέρεις έτσι και αλλιώς τόσα χρόνια. Ποιο κομμάτι κλείνει το Κοζάνη Κρεβενά. Αυτό το ξέρουμε δεκάδες χρόνια τώρα. Λοιπόν,
Και εκεί μπλόκαραν, δηλαδή δεν μπλόκαρε μόνο η Εγνατία, μπλόκαρε και ο παράπλευρος όμως. Μπλόκαραν μέσα... το σύμπαν, μπλόκαρε. Ναι, ναι. Για να μιλήσουμε με έναν από τους ανθρώπους που ήταν εγκλωβισμένοι χθες, είναι ο κύριος Γιάννης. Εγκλωβιστήκατε, κύριε Γιάννη, στην Εγνατία εδώ με τρία παιδιά μέσα στο αυτοκίνητο. Ναι, στην παράκαμψη της Κοζάνης. Για πείτε μας λοιπόν πώς έγιναν τα πράγματα. Ξεκινήσαμε από Καλαμάτα μια χαρά, υπέροχα όλος ο δρόμος μέχρι τα Ιωάννινα. Καμία ενημέρωση από κανέναν ότι δεν πάει για Θεσσαλονίκη. Δεν σας ενημέρωσε κανένας ότι δεν πάει. Κανένας. Ξέρατε εσείς ωστόσο ότι έρχεται άσχημος καιρός και είναι μεγάλα τα υψόμετρα εκεί. Ξέρατε ότι μπορεί να βρείτε χιόνι μπροστά σας. Μα γι' αυτό είχαμε και τις αλυσίδες μας και τα πάντα. Είμαστε εφοδιασμένοι. Φαγητό τα πάντα. Περιμέναμε ότι δεν θα έχει. Όχι, δεν θα έχει τόσο, περιμέναμε ότι θα έχει χιόνι. Αλλά ξεκινήσαμε, περιμέναμε να μας πει κάποιος, έστω και στα διάρκεια που πληρώσαμε πριν την Κοζάνη που έχει. Πάει ο δρόμος. Πηγαίνουμε και στην Κοζάνη, μας τρίβουνε δεξιά σε κάποιο παράδρομο, εκεί πέρα γινόταν ο χαμός. Άνθρωποι χωρίς αλυσίδες, όλοι να προσπαθούν να περάσουν με τα χίλια ζόρια. Με τη βοήθεια των τοπικών του Δήμου εκεί πέρα, μάλλον κάποιων τρακτεριών και κάποιων εκχειριστικών, μας ανοίγανε το δρόμο. Μας πήγανε σε ένα χωριό, τα ονόματα δεν τα ξέρω, δεν είναι από την περιοχή. Δεν μείνατε δηλαδή ακινητοποιημένος για ώρες εσείς. Μισό λεπτάκι. Μέχρι εκείνη τη στιγμή πηγαίναμε σχεδόν σημειωτών, καλά πηγαίναμε. Mm-hmm. Πάμε στο χωριό, άγνωστο το όνομα, δεν το ξέρω καθόλου. Εντός ή εκτός Εγνατίας, γιατί αν καταλαβαίνω καλά πρέπει εκτός να σας... Βγήκανε από την Εγνατία, από ένα σημείο βγήκανε. Ήταν εκτός της Εγνατίας. Ναι. Ήμασταν γύρω σε 7 ώρες σταματημένοι στο ίδιο σημείο. Ενημέρωση είχαμε από κάποιον αστυνομικό που περνούσε συνήθως εκεί πέρα και μας έλεγε υπομονή, τίποτε άλλο. Μάλιστα. 7 ώρες μείνατε εκεί. 7 ώρες. Με τα παιδιά. Με τα παιδιά, γκρίνια, κακό μέσα. Εντάξει, προσπαθούσαν και αυτά. Αλλά είχατε φωτιαστεί, λέτε, είχατε μαζί σας και τρόφιμα. Ναι, είχαμε τα πάντα. Και βενζίνη, φαντάζομαι, για να. Ναι. Σε αυτά τα πράγματα ξεκινάς με full βενζίνη. Ναι. Καλά, μην το λέτε, δεν ξεκινάς πάντα. Δεν ξεκινούν όλοι τουλάχιστον. Κάποιοι δεν το σκέφτονται. Δεν φτάνει μέσα. Είστε οργανωμένος, φαίνεται προσωπικά. Αλλά ξεκίνησε ταξίδι από την Καλαμάτα ο άνθρωπος με τα μικρά παιδιά. Ναι, τώρα έχουν ανοίξει τα πάντα, κινείστε κανονικά, επιστρέφετε στον προορισμό. Εμείς απεγκλωβιστήκαμε χτες στις 10 το βράδυ περίπου. Με τη βοήθεια ενός τοπικού σταθμού εκεί πέρα, Σιάτιστα, νομίζω κάπως έτσι λέγεται το σταθμό, δεν το ξέρω. Ήταν το μοναδικό μέσο που μας ενημέρωνε. Λοιπόν, ήταν πολλά τα άτομα εκεί πέρα. Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, ήταν από τους πιο τυχερούς ο κύριος. Η κυρία Σωτηριάδου είναι επίσης στη γραμμή μας και εσείς εγκλωβισμένη, κυρία Σωτηριάδου. Καλημέρα. Ευτυχώς χθες ξεκίνησα από Κοζάνη για να πάω Ξηρολίμνη που μένω. Mm-hmm. Ξεκίνησα στις 2.30 ώρα. Έφτασα στον κόμβο της Καλαμιάς γύρω στις 6 ώρα. Mm-hmm. Και από τις 6 ώρα μέχρι τις 8 η ώρα το πρωί ήμασταν εγκλωβισμένοι εκεί. Δυστυχώς δεν πέρασε ούτε ένας να μας ρωτήσει τι κάνουμε. Εσείς μένετε στην περιοχή, μας λέτε, κυρία Σωτηριάδου. Μένω στην περιοχή. Τον έχω κάνει αυτό το δρόμο άπειρες φορές. Δουλεύω με βάρδια. Τον έχω κάνει και πρωί και απόγευμα και νύχτα. Αυτή τη μέρα δεν βγήκε ούτε ένας να μας πει τι κάνουμε, πού πάμε, πόση ώρα θα μείνουμε εκεί πέρα. Ήταν τόσο άγρια η κατάσταση, ήταν τόσο άγρια η χιονόπτωση. Δεν προλάβανε να καθαρίζουν το δρόμο, μας λένε. Το ζήσατε εσείς αυτό? Το έζησα, αλλά είναι κάποιες καταστάσεις που τις ζούμε εδώ συνέχεια στην Κοζάνη. Δεν μπορεί κάποιος να επικαλυφθεί ότι ήταν ακραίες οι καιρικές συνθήκες. Ναι, ήταν άσχημες, αλλά ακραίες όχι. Δυστυχώς δεν δίνω καμία δικαιολογία σε αυτούς που λένε αυτά τα πράγματα. Το αποτέλεσμα ποιο ήτανε? 8 η ώρα να μας απεγκλωβίσουν, να μας στείλουν στο αντίθετο ρεύμα πάλι πίσω Κοζάνη, να καθίσω για καφέ και αυτή την ώρα επιχειρώ πάλι να πάω Ξηρολίμνη. Είμαι μπροστά στο μέγαρο της αστυνομίας και δεν ξέρω τι ώρα θα φτάσω στο σπίτι μου. Γιατί απόσταση μιλάμε, κυρία Σωτηριάδου? 14 χιλιόμετρα. Για 14 χιλιόμετρα προσπαθεί να φτάσει στο σπίτι της από χθες. 14 χιλιόμετρα. Από χθες το μεσημέρι στις 2.30 ώρα και είμαι ακόμα στους δρόμους. Δεν έχουμε κοιμηθεί, δεν έχουμε φάει τίποτα. Ευτυχώς ήρθαμε σήμερα Κοζάνη και φάγαμε. Δεν είχαμε ούτε ένα μπουκάλι νερό. Ναι, στο μεταξύ τώρα πού θα διανυκτερεύσετε? Αν δεν μπορέσετε να επιστρέψετε σήμερα στο σπίτι, υπάρχει κάποιος να φροντίσει γι' αυτό? Ή ο καθένας για τον... Θα προσπαθήσω να πάω μέχρι τον Πατέρα που είναι καλός ο δρόμος. Και αν είναι ανοιχτό, θα πάω στο σπίτι μου. Εάν δεν είναι, θα γυρίσω Κοζάνη και θα ζητήσω καταφύγιο σε κάποιους συγγενείς. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σωτηριάδη. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Τώρα, Βριάρη, αυτό ξεπερνάει κάθε όριο. Τώρα, δηλαδή, 14 χιλιόμετρα η γυναίκα να μένει στην περιοχή. Άρα ξέρει πολύ καλά και να κινείται και τα πάντα. Προφανώς δεν. Και εδώ τώρα μπαίνουμε στο σκέλος πολιτική προστασία. Έμα. Νομού Κοζάνης. Έμα.
για ένα νόμο ο οποίος αν δεν ξέρει από χιόνια. Αν είναι δυνατόν. Πνίγηκαν. Χθες ένας άλλος άνθρωπος μας έλεγε το βράδυ στο ραδιόφωνο, 11 το βράδυ, Γρεβενά, Κοζάνη, πόση, μισή ώρα δρόμος, πόση είναι. Τίποτα. 6 ώρες, γιατί πήγαν, έφυγαν από Γρεβενά, πάνε προς Κοζάνη, εγκλωβίστηκαν στα μέσα και έπρεπε να γυρίσουν και κάνουν 6 ώρες να επιστρέψουν. Εδώ φτάνει κοντά 24 ώρες, να κάνει 14 χιλιόμετρα. Εδώ η της κυρίας είναι ρεκόρ. Είναι απίστευτο αυτό. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλά Χριστούγεννα. Πάμε στην Βάνα Κουτρουλού. Όχι, στον Δημήτρη Στεφόπουλο θα πάμε αμέσως τώρα. Διότι τέτοιες μέρες ίσως δεν είναι κακό. Μα ζητάτε κι εσείς να σας λέμε συνεχώς ότι δεν πρέπει να φεύγουμε από το σπίτι χωρίς να έχουμε αλυσίδες στο αυτοκίνητο. Ειδικά όσοι κινούνται στα βόρεια ή ετοιμάζονται να πάνε σε περιοχές με τις οποίες δεν είναι εξοικειωμένες. Με τα καιρικά φαινόμενα που επικρατούν εκεί δεν είναι εξοικειωμένοι οι οδηγοί. Ας μάθουμε λοιπόν όσο μπορούμε τουλάχιστον να δείξουμε από την τηλεόραση εμείς πώς μπορούμε να βάλουμε αλυσίδες στα αυτοκίνητά μας. Δημήτρη Στεφόπουλο. Καλή σας ημέρα, Πόπη, και από εμάς. Βρισκόμαστε σε ένα συνεργείο στο Κερατσίνι προκειμένου να μας μάθουν οι ειδικοί πώς μπαίνουν οι χιονοαλυσίδες για όσους σκοπεύουν να μετακινηθούν τώρα που υπάρχει η κακοκαιρία. Ναι, αλλά βλέπω ότι το σηκώσατε το αυτοκίνητο ψηλά, έτσι. Το σηκώσαμε το αυτοκίνητο προκειμένου να βοηθήσουμε λίγο την εικόνα. Ωστόσο, όλη η διαδικασία που θα γίνει εδώ είναι πραγματική. Μπορεί να την κάνει ο καθένας στον δρόμο και θα μας τη δείξει ο Παναγιώτης Ευγενίδης. Ναι. Θα ξεκινήσουμε με τις κλασικές τις αλυσίδες. Παναγιώτη, καλή σου μέρα. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Πώς γίνεται λοιπόν η όλη διαδικασία εδώ? Βάζουμε τις αλυσίδες στους τροχούς που υπάρχει κίνηση στο αυτοκίνητο. Πρώτα περνάμε το στεφάνι από την πίσω μεριά του αυτοκίνητου. Το αυτοκίνητο τώρα ακουμπάει έδαφος, έτσι. Ακουμπάει έδαφος. Το ασφαλίζουμε. Από εκεί και μετά λύνουμε το χειρόφρενο για να κάνει το αυτοκίνητο μισό μέτρο τουλάχιστον πίσω. Για να καλυφθεί η ρόδα από τις αλυσίδες, έτσι. Για να καλυφθεί και η ρόδα από κάτω με τις αλυσίδες. Τα κίτρινα χρώματα που έχουν οι αλυσίδες όλες τα ενώνουμε μεταξύ τους για να μπορέσει να τεντώσει. Και από εκεί και μετά το κόκκινο πάλι μεταξύ τους για να μπορέσει να τεντώσει τελείως η αλυσίδα. Και τελείωσε η όλη διαδικασία, έτσι. Τόσο απλά, τόσο γρήγορα. Ναι, ναι. Οι γυναίκες μπορούν να το κάνουν αυτό? Οι γυναίκες μπορούν να το κάνουν αυτό. Οι μη έμπειρες γυναίκες, ρωτάμε. Και οι μη έμπειροι άντρες. Μην τους εξαιρέσουμε κι αυτούς. Και πάμε να δούμε τώρα την άλλη τεχνολογία. Είναι τα λεγόμενα πανιά. Είναι νέα τεχνολογία. Τη χρησιμοποιούν τα περισσότερα αυτοκίνητα τώρα και ιδίως τα χαμηλωμένα, όπως λέγεται έτσι στη γλώσσα του αυτοκινήτου. Έχουμε κοντά μας τον Φώτη τον Ευγενίδη. Φώτη, λοιπόν, πώς χρησιμοποιούνται αυτά εδώ πέρα τα εργαλεία? Χρόνια πολλά. Αυτή είναι μια πολύ πιο εύκολη τοποθέτηση από την αλυσίδα. Το φοράμε στο αυτοκίνητο. Περνάμε πρώτα την πάνω μεριά. Το έχουμε σηκώσει το αμάξι? Το έχουμε σηκώσει για να είναι λίγο πιο εύκολη η πρόσβαση τώρα εδώ πέρα. Θέλετε να σηκώσουμε και το αυτοκίνητο, εννοείτε. Ακριβώς. Φοράμε. Με το γρίλο, Πόπι. Φοράμε το πανί κανονικά. Το τεντώνουμε. Και αυτή είναι όλη η διαδικασία. Είναι έτοιμο το αυτοκίνητο. Ενός λεπτό υπόθεση λοιπόν. Ακριβώς. Τι να προτιμήσουμε, αυτό ή τη χιονοαλυσίδα? Και τα δύο το ίδιο είναι, απλώς αυτό δεν είναι πολύ πιο εύκολο στη χρήση του. Η μόνη διαφορά είναι ότι αυτό το χρησιμοποιούμε μόνο σε οδόστρωμα με πάγο και με χιόνι. Και όταν βγούμε σε οδόστρωμα που είναι στεγνό, θα πρέπει να τις αφαιρέσουμε επιτόπου γιατί θα σκιστούν. Λοιπόν, κύριοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χιλιάδες απορίες, αλλά μην τις βάλουμε τώρα στην κουβέντα μας. Θα σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά και εσύ και στο ρεπορτάζ σου. Πάμε χιόνια. Θα πάμε στα Καλάβρητα, στο Χρήστο Στρατουλάκο, να συναντήσουμε τον Χρήστο Στρατουλάκο εκεί. Χρήστο, βλέπω γίνεται χαμός, ε. Βλέπουμε Πάρνηθα, παιδιά, τώρα. Τώρα βλέπουμε την Πάρνηθα, τον Γιώργο τον Τζελίκα που ανεβαίνει. Πάρνηθα. Και θα πάμε δίπλα αμέσως μετά για να βρούμε τον Χρήστο Στρατουλάκο. Ναι, σας ακούω. Να πούμε λοιπόν, Πόπη, ότι βρισκόμαστε στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων, εδώ όπου οι θερμοκρασίες είναι πολικές, το κρύο εξωτερό. Θέλω να δείτε αμέσως την εικόνα λοιπόν, με τη βοήθεια του καλού μας οπερατέρ, το τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος που έχει έρθει κατά τη διάρκεια της πρώτης μέρας λειτουργίας του χιονοδρομικού κέντρου. Σήμερα ανοίξει το χιονοδρομικό κέντρο, μετά και τις χιονοπτώσεις που είχαμε όλες τις προηγούμενες ημέρες. Σχεδόν όλες οι πίστες λειτουργούν. Απλά να πούμε ότι οι οδηγοί που οι φίλοι και οι λάτρες των χειμερινών σπορ που θα ανεβούν προς την ορεινή Αχαΐα
Παναγία. Καλό θα είναι να έχουν αντιοριστικές αλυσίδες μαζί του, καθώς η κακοκαιρία είναι σε εξέλιξη. Έχω μαζί μου τον κύριο Βαζέο, ο οποίος είναι ο διευθύνων σύμβουλος του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρίτων και υπεύθυνος, για να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει εδώ από σήμερα και κατά την περίοδο των εορτών. Κύριε Βαζέο, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Είναι η πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια που έχουμε χιόνια τα Χριστούγεννα και να λειτουργεί το χιονοδρομικό. Επιτέλους έχουμε λευκά Χριστούγεννα, είμαστε ευτυχείς γι' αυτό. Είμαστε πανέτοιμοι. Ο κόσμος ήδη από την πρώτη μέρα είναι πάρα πολύς. Περιμένουμε αύριο και μεθαύριο, που είναι και αργίες, να βουλιάξουμε από τον κόσμο. Οι συνθήκες είναι πολύ καλές, όπως είπα. Πολύ χιόνι και από αύριο δεν θα έχουμε και αέρα. Θα είναι εξαιρετικές οι συνθήκες. Έχουμε κάποιες προσφορές που καλό είναι να ενημερωθεί ο κόσμος και από την Αθήνα, που μας βλέπει πάρα πολλοί κόσμος, αλλά και από την υπόλοιπη Ελλάδα, για να τις αναλύσουμε λίγο και να ξεκινήσουμε καταρχήν από την Αθήνα με το Snow Bus. Έχουμε βάλει Snow Bus από την Αθήνα και από την Πάτρα. Λεπτομέρειες μπορεί κάποιος να βρει στην ιστοσελίδα του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρίτων, calavrita.ski.com. Με 15 ευρώ, από 15 ευρώ μπορεί κάποιος να πάει και να έρθει από την Αθήνα. Γίνονται στάσεις στην Κηφισιά, στο Καλλιμάρμαρο και σε άλλα σημεία. Επίσης σταματάει το λεωφορείο στην Κόρινθο και στο Κιάτο. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εικόνα. Θα γυρίσουμε ξανά σε λίγο στα Καλάβρητα και απίστευτη εικόνα, αλλά και στην Πάρνηθα που βλέπετε τη δεύτερη σύνδεσή μας. Θα καλωσορίσω όμως κοντά μας τον κύριο Κατρανίδη για να δούμε τι γίνεται και οικονομικά. Κύριε Κατρανίδη, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Κύριος Κατρανίδης είναι καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Δεν πάει πολύ καλά το PSI και ακούσαμε για πρώτη φορά να μας το λέει και ο κύριος Βενιζέλος αυτό, ενώ τα μηνύματα έρχονταν από το εξωτερικό. Σε περίπτωση που συνεχίσει αυτή η μη καλή πορεία, τι μπορούμε να αναμένουμε για μας? Να θυμίσω πάντως ότι ο κύριος Βενιζέλος πριν από δύο μέρες είχε πει το ακριβώς αντίθετο. Το θυμόμαστε, ότι το PSI πάει καλά. Οπότε επιτρέψτε μου, επειδή ζούμε διάφορα τον τελευταίο καιρό, να συνδέσω την τελευταία εκτίμηση με μία πιθανότητα να οφείλεται σε άλλους εσωτερικούς πολιτικούς κομματικούς λόγους αυτή η εκτίμηση. Γιατί μου φαίνεται λίγο δύσκολο μέσα σε δύο μέρες ο Υπουργός Οικονομικών και Αντιπρόεδρος Κυβέρνησης, ο αρμόδιος για το θέμα, να λέει δύο τόσο διαφορετικά πράγματα. Κύριε Κατρανίδη, λοιπόν, καλά κάνετε και το βλέπετε με επιφύλαξη, διότι θα τρελαθούμε πλήρως. Στο εξωτερικό πάντως μας λένε ότι δεν είναι καλά τα πράγματα εδώ και καιρό. Ωραία. Λοιπόν, να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα με το PSI. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε πει καταρχήν ότι θέλουμε να έχουμε μία απομείωση του χρέους σε όρους ονομαστικούς στο 50%. Αυτό που πρέπει να εξηγήσουμε είναι ότι μία μείωση σε 50% σε όρους ονομαστικής αξίας περιλαμβάνει και την αντίστοιχη μείωση στους τόκους που θα παίρναν αυτοί οι οποίοι είχαν ένα κεφάλαιο 100 και σήμερα σου λέμε θα το κάνουν 50. Mm-hmm. Γι' αυτό λοιπόν ο υπολογισμός τελικά της απομείωσης πρέπει να γίνει σε όρους παρούσας αξίας. Δηλαδή να λάβουμε υπόψη και τους τόκους που θα χάσουν από το κεφάλαιο το οποίο θα μειωθεί με την απομείωση. Αυτό ανεβάζει λοιπόν το κούρεμα σε ένα ποσοστό κοντά στο 70%. Εδώ λοιπόν τώρα αρχίζει το παζάρι. Εάν γίνει αυτό, τα ζητήματα είναι πρώτον, ποια θα είναι η ποιότητα των ομολόγων με τα οποία θα ανταλλάξουμε τα ομολόγα που θα κουρευτούν. Δεύτερον, ποιο θα είναι το επιτόκιο. Η ελληνική πλευρά θέλει ένα επιτόκιο γύρω στο 4 με 5%. Επειδή σε όρους παρούσας αξίας η απομείωση είναι πολύ μεγάλη, τα ξένα ιδρύματα και το IIF θέλουν ένα επιτόκιο μεγαλύτερο, γύρω στο 7-8%. Το τρίτο θέμα είναι ποια θα είναι η λήξη. Το τέταρτο θέμα που φαίνεται ότι έχει συμφωνηθεί είναι ποιο δίκαιο θα διέπει τα ομόλογα. Το αγγλικό ή το ελληνικό. Φαίνεται ότι πάμε προς το βρετανικό δίκαιο. Όλοι αυτοί οι παράγοντες από τη μεριά τους επηρεάζουν τη συμμετοχή των ομολογιούχων στο κούρεμα, η οποία κυμαίνεται από 75 μέχρι θέλουμε να πάει κοντά στο 100%. Mm-hmm. Δηλαδή, μην βλέπουμε τον κάθε παράγοντα μεμονωμένα και να λέμε θέλουμε ένα επιτόκιο 4 με 5%. Γιατί είναι πολύ πιθανό και αν είναι ένα επιτόκιο του 6% προσελκύσει περισσότερους ομολογιούχους και περάσουμε το 90 ή το 95%, το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να είναι καλύτερο. Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι ένα σύνθετο πρόβλημα, έχει να κάνει με όλους αυτούς τους παράγοντες που είπα και αυτοί οι παράγοντες συνδέονται μεταξύ τους. Πού βλέπετε ότι δεν πρέπει να υποχωρήσει η χώρα μας στις διεκδικήσεις της, ωστόσο, σε ποιο πόλη? Κοιτάξτε, νομίζω ότι το επιτόκιο δεν θα έπρεπε να ξεπερνάει το 6%. Το 6% είναι δραματικά μεγάλο το ύψος αυτό. Ναι, αλλά σας είπα ότι εάν πάμε σε ένα επιτόκιο 4%, σε όρους παρούσας αξίας η μείωση δεν θα είναι στο 50% που λέμε κούρεμα 50%, πλησιάζει το 70%. Άρα είναι λογικό και η άλλη μεριά να ζητάει ένα μεγαλύτερο επιτόκιο για να μειώσει τις απόλυτες θέσεις. Στο μεταξύ, τώρα για να γυρίσω, κύριε Κατρανίδη, λίγο και στα τρέχοντα της καθημερινής μας ζωής, με
τις συντάξεις, τα επικουρικά, τους μισθούς, τις αυξήσεις σε πολλά προϊόντα ή τις μη μειώσεις σε κάποια άλλα. Εδώ εμείς ζούμε πάρα πολύ δύσκολα. Είναι δεδομένο. Επίσης, είναι δεδομένο ότι υπάρχει και μια μαύρη τρύπα στον προϋπολογισμό που με κάποιο τρόπο πρέπει να κλείσει. Mm-hmm. Με ποιο τρόπο θα κλείσει, χωρίς να επηρεαστεί η ζωή των Ελλήνων περαιτέρω? Κοιτάξτε, υπάρχει, να σας πω. Υπάρχει ένας στόχος για το Δεκέμβριο, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί, γύρω στα 7,5 δις. Γίνονται κάποιες τεχνικές προσεγγίσεις στο θέμα, δηλαδή μια παράταση μέχρι τέλη Φεβρουαρίου για τον υπολογισμό των εσόδων. Δηλαδή για πρώτη φορά. Ουσιαστικά το οικονομικό έτος δεν θα κλείσει 31 12, αλλά θα πάει μέχρι τέλος Φεβρουαρίου για τα έσοδα, όχι για τις δαπάνες, mm-hmm. αυτές θα σταματήσουν στις 31 12, εκτός από κάποιες πληρωμές του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Γίνεται δηλαδή μια προσπάθεια ουσιαστικά να κρατηθούμε περισσότερο στο έλλειμμα, περισσότερο να είναι κοντά στο 9% παρά στο 10%. Αν και υπάρχουν φόβοι ότι θα πάει και στο 10%. Θα το καταφέρει αυτό η κυβέρνηση χωρίς να φέρει καινούργια μέτρα που θα βαρύνουν όλους? Αυτό θα το ξέρουμε στο τέλος Φεβρουαρίου. Θέλω όμως να πω ότι το θέμα των επικουρικών είναι κάτι από το οποίο ήδη από το μεσοπρόθεσμο, κεφάλαιο Β, σελίδα 7, προβλέπεται αυτή η ρύθμιση και μάλιστα υπάρχει ένας στόχος για εξοικονόμηση 860 εκατομμυρίων ευρώ. Υπάρχει τρόπος να εξοικονομηθούν αυτά τα 860 εκατομμύρια που προβλέπονται στο μεσοπρόθεσμο, όχι από τις επικουρικές, αλλά από κάποιον άλλο, με κάποιον άλλο τρόπο? Θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο. Αυτό πάντως που θέλω, αν μου επιτρέπετε, να κάνω και ένα πολιτικό σχόλιο. Φοβάμαι ότι και για το PSI και όλα αυτά τα ζητήματα, τα οποία ουσιαστικά όλα καταλήγουν στην, θα παίξουν σημαντικό μάλλον ρόλο για την υπογραφή της Δανειακής Σύμβασης, ότι γίνονται μέσα σε ένα πολιτικό περιβάλλον, το οποίο δημιουργεί πολύ μεγάλες αβεβαιότητες. Και αναφέρομαι για την πολιτική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα. Σε ένα τέτοιο κλίμα αβεβαιότητας, είναι πολύ δύσκολο κάποιος να εμπιστευτεί μια χώρα που δεν ξέρει ουσιαστικά τι θα ξημερώσει αύριο. Και να εκφράσω και έναν φόβο. Ενώ μέχρι τώρα περιοριζόμασταν και λέγαμε ότι είναι ένα θέμα διαχείρισης του πολιτικού συστήματος, ένα θέμα ίσως και ανικανότητας κτλ. Πολύ φοβάμαι ότι κομμάτια του αστικού πολιτικού τόξου αρχίζουν και παίζουν με την ιδέα της εξόδου από το ευρώ και της επιστροφής στη δραχμή. Αυτό είναι, και δεν αναφέρομαι στην κομμουνιστική αριστερά, αναφέρομαι σε κόμματα τα οποία συγκροτούν τη στήριξη στην παρούσα κυβέρνηση. Και κατά τη γνώμη μου, αυτό το οποίο παίζει στο μυαλό τους είναι ότι προκειμένου να είμαστε σε μια διαρκή επιτήρηση μέχρι το 2020, ίσως προτιμούν, και αυτό φοβάμαι που το λέω, αλλά αρχίζω και βλέπω τέτοια δείγματα, ίσως προτιμούν την επιστροφή σε μια μικρή αλλά έντιμη Ελλάδα που θα τους δίνει τη δυνατότητα βέβαια να αναπαράγουν όλο αυτό το πελατειακό κράτος μέσα στο οποίο αναπτύχθηκαν μέχρι τώρα. Αυτό θα είναι μια τραγική εξέλιξη. Γιατί το θέλουν, αν το θέλουν κάποιοι, είναι ένα άλλο μεγάλο ερώτημα που μένει να απαντηθεί. Το θέλουν γιατί πιστεύω ότι ο έλεγχος και η συμβίωση, αν θέλετε, με τους Ευρωπαίους εταίρους τους φαίνεται ασφικτικός και προτιμούν κυρίαρχη στη μικρή Ελλαδίτσα. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας, κύριε Κατρανίδη. Διαφημίσεις και αμέσως μετά θα είναι κοντά μας ο κύριος Δενής Σαββόπουλος.